τον Ιούνιο και τον Ιούλιο το βόρειο ημισφαίριο κλείνει προς την πλευρά του ήλιου και οι ακτίνες του μας αγγίζουν προκαλώντας υψηλές θερμοκρασίες. Έχουμε καλοκαίρι. Η Γη συνεχίζει το ταξίδι της. Ο ήλιος κινείται κάτω προς τον Ισημερινό και τον διασχίζει στις 23 Σεπτεμβρίου στην φθινοπορεινή ημερία. Επιστρέφει κάτω από τον Ισημερινό και ο χειμώνας έρχεται. Σήμερα ο ήλιος βρίσκεται στον Ισημερινό και αρχίζει η άνοιξη. Η περίοδος της Ισημερίας μας φέρνει και τις παλίριες των συζυγιών. Η έλξη της Σελήνης επηρεάζει τα νερά των ωκεανών. Αν υπάρχει ημισέλινος, θα έλκει από αυτή τη θέση. Ενώ ο ήλιος από μία άλλη. Αυτές οι δύο αντίθετες έλξεις προκαλούν μόνο μικρές παλίριες. Αν όμως η Σελήνη ευθυγραμμιστεί με τον ήλιο, έλκουν μαζί τα νερά και προκαλούν πολύ μεγάλες παλίριες. Την ημέρα της Ισημερίας, ο ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό τοποθετημένος ήλιος προσθέτει την έλξη του στη φυγόκεντρο δύναμη της Γης και αυτό ακριβώς είναι που προκαλεί τις παλίριες συζυγιών. Άλλος ένας σημαντικός παράγοντας για τις παλίριες είναι και η απόσταση της Σελήνης. Η τροχιά της Σελήνης είναι ελλειπτική. Κάποιες φορές η Σελήνη βρίσκεται κοντά και άλλες μακριά. Όσο πιο κοντά βρίσκεται η Σελήνη, τόσο υψηλότερη είναι και η παλίρια που δημιουργεί. Κάποιες φορές οι πιο δυνατές παλίριες δεν λαμβάνουν χώρα κατά την Ισημερία, αλλά τις ημέρες κατά τη διάρκεια των οποίων η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη. Αν κοιτάξουμε τον ήλιο στο σημείο της Ισημερίας την πρώτη ημέρα της άνοιξης, εμφανίζεται μπροστά από τον αστερισμό των ηχθείων. Κατά τη διάρκεια της χιλιετηρίδας ο άξονας της Γης σχηματίζει κύκλο, αλλάζοντας αργά την κλίση του. Είναι φανερό λοιπόν ότι και ο Ισημερινός επίσης αλλάζει την κλίση του. Αν λοιπόν αλλάξει η κλίση του Ισημερινού, αλλάζει και η ημερομηνία της Ισημερίας. Αφού την συγκεκριμένη ημέρα ο ήλιος βρίσκεται ακριβώς πάνω από τον Ισημερινό. Τα τελευταία 3.000 χρόνια, την ημέρα της Ισημερίας, ο ήλιος βρίσκεται πάντα μπροστά από τους ηχθείες. Τώρα, σιγά σιγά, απομακρύνεται από αυτόν τον αστερισμό. Σε μερικούς αιώνες, την ημέρα της Ισημερίας, ο ήλιος δεν θα βρίσκεται πια μπροστά από τους ηχθείες, αλλά θα κινηθεί προς τον υδροχώο. Γι' αυτό και ακούμε ότι χαράζει η εποχή του υδροχώου. Οι αστρονόμοι το ονομάζουν αυτό μετάπτωση των Ισημεριών. Ο ήλιος κινείται από τους ηχθείες προς τον υδροχώο. Όταν μιλάμε για ηχθείς και υδροχώο, εννοούμε αστερισμούς, σύνολο αστεριών και όχι αστρολογικά σύμβολα. Οι αστρολόγοι δεν έχουν προσαρμόσει τα σύμβολά τους στην μετάθεση του Ισημερινού. Εδώ και 2.000 χρόνια λοιπόν, τα αστρολογικά σύμβολα έχουν μετατοπιστεί από τον έναν αστερισμό στον άλλο. Κάθε 2 χρόνια περίπου η Γη προσπερνάει τον Άρη, τον κόκκινο πλανήτη, που κινείται στην εξωτερική τροχιά. Η Γη στην εσωτερική τροχιά είναι πιο γρήγορη από τον Άρη και τον προσπερνάει κάθε 2 χρόνια. Η Γη τον προσπερνάει περνώντας ανάμεσα από αυτόν και τον ήλιο. Όταν ο ήλιος, η Γη και ο Άρης ευθυγραμμιστούν, ο Άρης θα βρεθεί αντιμέτωπος με τον ήλιο. Από τη Γη, όπως ο ήλιος δει, ο Άρης ανατέλει. Προς τα μεσάνυχτα ο Άρης βρίσκεται προς τον νότο. Ο Άρης λάμπει με ένα κίτρινο φως ανάμεσα στα λευκά αστέρια. Όταν η Γη είναι ανάμεσα στον Άρη και στον ήλιο, ο Άρης βρίσκεται αντιμέτωπος με τον ήλιο. Το μεσημέρι βλέπουμε τον ήλιο στον νότο, ενώ τα μεσάνυχτα βλέπουμε τον Άρη στον νότο. Ο Άρης είναι ο μοναδικός πλανήτης πάνω στον οποίο θα μπορέσουν κάποια στιγμή στο κοντινό μέλλον να προσεδαφιστούν αστροναύτες. Το 1976 ένα διαστημικό ερευνητικό όχημα προσεδαφίστηκε στον Άρη συλλέγοντας δείγματα προς ανάλυση. Και άλλα τέτοια οχήματα έχουν ήδη ξεκινήσει το ταξίδι τους προς αυτόν. Κάθε μήνα η Σελήνη ευθυγραμμίζεται με τον Άρη. Όταν αυτή η σύνδεση λάβει χώρα το βράδυ, μας βοηθάει να εντοπίσουμε τον Άρη ανάμεσα στα αστέρια. Ο Άρης βρίσκεται ακριβώς δίπλα στη Σελήνη.
Όπως ταξιδεύουμε γύρω από τον ήλιο, ξεχνάμε ότι η Γη κουβαλάει μαζί της μια τεράστια κονική σκιά πλάτους 12.000 χιλιόμετρων. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, γιατί κάθε βράδυ όταν ο ήλιος δει, εμείς μπαίνουμε κάτω από αυτή τη σκιά για να περάσουμε τη νύχτα. Σε μια έκλειψη της Σελήνης που συμβαίνει πάντα όταν έχουμε και πανσέλινο, μπορούμε να δούμε τη σκιά της Γης να προβάλλεται πάνω στη Σελήνη. Οι εκλείψεις της Σελήνης λαμβάνουν χώρα 2 εβδομάδες μετά ή πριν από μια έκλειψη ηλίου. Ενώ οι εκλείψεις του ήλιου γίνονται ορατές μόνο σε μια πολύ λεπτή ζώνη και διαρκούν μόνο λίγα λεπτά, οι εκλείψεις της Σελήνης είναι πολύ πιο εύκολα ορατές. Όταν η Σελήνη κοιτάζει τον ήλιο, μπαίνει στη σκιά της Γης. Επειδή η σκιά της Γης είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή της Σελήνης, η έκλειψη διαρκεί για ώρες και έτσι είναι εύκολα ορατή για τον καθένα που βρίσκεται στη σκοτεινή πλευρά της Γης. Η Γη ρίχνει τη σκιά της πάνω στο γεμάτο φεγγάρι. Οι ακτίνες του ήλιου, περνώντας μέσα από το φίλτρο της ατμόσφαιρας, λούζουν τη Σελήνη με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Στην αρχαία Ελλάδα, όταν ο Αριστοτέλης είδε τη σκιά της Γης πάνω στη Σελήνη, είπε «Η Γη είναι στον κυλί». Και αν υπήρχαν αστροναύτες στη Σελήνη, θα μπορούσαν να δουν μια έκλειψη του ήλιου. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε για ποιο λόγο η ημερομηνία του Πάσχα δεν είναι σταθερή, γιατί αλλάζει κάθε χρόνο. Γιατί η Άνοιξη αρχίζει κάποιες φορές στις 20 Μαρτίου και κάποιες άλλες στις 21. Γιατί πρέπει να τεμαχίζουμε τη Γη σε 24 χρονικές ζώνες και μετά να τις αντικαθιστούμε με τεχνητές χρονικές ζώνες. Έχουμε χάσει το ρυθμό μας? Γιατί τα ρολόγια της Δυτικής Ευρώπης δείχνουν την ώρα της Ανατολικής Ευρώπης? Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία Μίξη Ήχου Δέσποινα Λαμπρούδη. Διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Οι εκλείψεις της Σελήνης λαμβάνουν χώρα 2 εβδομάδες πριν ή μετά τις εκλείψεις του ήλιου. Αφού δημιουργήσει έκλειψη με τον ήλιο η Σελήνη, συνεχίζει το ταξίδι της γύρω από τη Γη. 2 εβδομάδες αργότερα πλησιάζει τη σκιά της Γης και τη διαπερνάει. Η σκιά της Γης προβάλλεται πάνω στην Πανσέλινο και την μετατρέπει σε ημισέλινο. Στην αρχαία Ελλάδα, κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, ο Αριστοτέλης παρατήρησε την καμπύλη της σκιάς πάνω στη Σελήνη. Ήταν η απόδειξη που έψαχνε. Μόνο ένα τεράστιο σφαιρικό αντικείμενο θα μπορούσε να δημιουργήσει μια σφαιρική καμπύλη πάνω στη Σελήνη. Η Γη ήταν στον κυλί. Κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης, η σκιά της Γης προηγείται και σκοτεινιάζει τη Σελήνη. Την ίδια όμως στιγμή, αυτή παίρνει περίεργες αποχρώσεις.
Αυτό συμβαίνει λόγω των ακτίνων του ήλιου που περνάνε μέσα από την ατμόσφαιρα της Γης και δημιουργούν κάτι σαν ηλιοβασίλεμα. Αστροναύτες στη Σελήνη κατά τη διάρκεια μιας έκλειψης θα μπορούσαν να δουν αυτό το ηλιοβασίλεμα, το οποίο ακολουθείται σχεδόν αμέσως από μια ανατολή. Η επόμενη Πανσέλινος δεν θα περάσει από τη σκιά της Γης, θα περάσει λίγο πιο πάνω από αυτή. Έχουμε μόνον δύο εκλείψεις στη Σελήνη στο χρόνο και η επόμενη θα είναι πάλι σε 6 μήνες. Στις 20 Μαρτίου ήταν η αρχή της Άνοιξης. Κάποιες φορές η Άνοιξη αρχίζει την 21η του Μάρτη και όχι την 20η. Γιατί αυτή η καθυστέρηση? Στις 20 Μαρτίου το μεσημέρι η Γη έχει αγγίξει το σημείο της Άνοιξης. Επειδή όμως η καθημερινή της περιστροφή δεν είναι απόλυτα συγχρονισμένη με το ετήσιο ταξίδι της, να τη συμβαίνει ένα χρόνο μετά. Στις 20 Μαρτίου το μεσημέρι η Γη δεν έχει ακόμα αγγίξει το σημείο της Άνοιξης. Θα το φτάσει στις 6 μετά μεσημβρία. Η Άνοιξη θα αρχίσει επίσημα στις 6 το απόγευμα. Το επόμενο έτος η Άνοιξη θα ξαναρχίσει 6 ώρες αργότερα, δηλαδή τα μεσάνυχτα μεταξύ της 20ης και της 21ης Μαρτίου. Και τον αμέσως επόμενο χρόνο η Άνοιξη θα έρθει 6 ώρες αργότερα. Και έτσι σε αυτό το επεισόδιο έχουμε φτάσει στο πρωινό της 21ης Μαρτίου. Αν συνεχίσουμε με τον ίδιο τρόπο, η αρχή της Άνοιξης θα μετατίθεται όλο και πιο πίσω. Μας σώζει όμως το δίσεκτο έτος, το οποίο προσθέτουμε την 29η Φεβρουαρίου. Με την πρόσθεση μιας ακόμη μέρας στο χειμώνα, καθυστερούμε κατά μία μέρα την είσοδο της Γης στην εποχή της Άνοιξης. Κάθε 4 χρόνια, στο έτος που προηγείται του δίσεκτου, η Άνοιξη αρχίζει την 21η Μαρτίου και στα υπόλοιπα χρόνια την 20η. Η Άνοιξη αρχίζει. Σε λίγο θα έρθει και το Πάσχα. Κάθε χρόνο όμως η ημερομηνία του Πάσχα αλλάζει. Η χριστιανική θρησκεία θέτει 3 χρονικά όρια για τον εορτασμό του Πάσχα. Το Πάσχα γιορτάζεται μετά την Ιαρινή Ησημερία, μετά την πρώτη Πανσέλινο της Άνοιξης και πάντα πέφτει Κυριακή. Τα καπρίτσια λοιπόν της Γης και της Σελήνης καθορίζουν την ημερομηνία του Πάσχα. Νάτες που πλησιάζουν την Ιαρινή Ησημερία του 1997. Η Γη περνάει την ευθεία και ο πρώτος όρος εκπληρώθηκε. Η Σελήνη όμως δεν έχει ακόμα γεμίσει ολόκληρη. Μετά από 4 μέρες έρχεται η Πανσέλινος και ο δεύτερος όρος εκπληρώθηκε. Είναι όμως Δευτέρα και για να εορταστεί το Πάσχα πρέπει να είναι Κυριακή. Έτσι θα έχουμε Πάσχα την ερχόμενη Κυριακή. Το 1998, όταν η Γη και η Σελήνη περάσουν το σημείο της Ησημερίας, η Σελήνη θα σχηματιστεί μισέλινο. Αυτή ακριβώς η μορφή που παίρνει καθυστερεί τον ερχόμο του Πάσχα. Η Σελήνη πρέπει να ολοκληρώσει την τροχιά της πριν γεμίσει. Για να το κάνει αυτό, χρειάζεται 3 εβδομάδες. Θα είναι τότε Σάββατο. Δεν θα χρειαστεί όμως να περιμένουμε και πολύ. Η επόμενη μέρα είναι Κυριακή. Είναι Πάσχα. Όπως άλλωστε συμβαίνει κάθε Κυριακή μετά την πρώτη Πανσέλινο της Άνοιξης. Όταν τα ρολόγια μας δείχνουν την ώρα, μας δίδουν τη θέση της Γης σε σχέση με τον ήλιο. Κανονικά, όταν ο ήλιος περάσει τον μεσημβρινό της πόλης σας, θα είναι μεσημέρι. Η Γη ολοκληρώνει την περιφορά της σε 24 ώρες. Κάθε ώρα ένα διαφορετικό κομμάτι της βλέπει τον ήλιο. Έτσι η Γη είναι χωρισμένη σε 24 χρονικές ζώνες. Είναι μεσημέρι στην Πράγα. Ο ήλιος βρίσκεται πάνω από την Πράγα. Μία ώρα αργότερα θα είναι μεσημέρι στο Παρίσι. Μετά από μία ώρα θα είναι μεσημέρι στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας. 2 ώρες αργότερα θα είναι μεσημέρι στην Βραζιλία. Το ίδιο και στη Γρυλανδία. Άλλες 2 ώρες και θα είναι μεσημέρι στη Νέα Υόρκη. Για να απλουστευτεί η επικοινωνία μεταξύ των γειτονικών χωρών, οι φυσικές χρονικές ζώνες έχουν εξελιχθεί από μας σε τεχνητές χρονικές ζώνες. Η Μαδρίτη δηλαδή και η Πράγα ανήκουν στην ίδια χρονική ζώνη, ενώ βρίσκονται 2.000 χιλιόμετρα μακριά. Το μεσημέρι ο ήλιος περνάει από το μεσημβρινό της Πράγας όταν τα ρολόγια δείχνουν ότι η ώρα είναι 12. Όλα είναι φυσιολογικά. Ο ήλιος όμως χρειάζεται μία ώρα για να αγγίξει το μεσημβρινό του Παρισιού. Εδώ τα ρολόγια των Παριζιάνων δεν δείχνουν μεσημέρι, αλλά σχεδόν μία η ώρα, δηλαδή τοπική ώρα Πράγας. Έτσι οι Γάλλοι διατηρούν την τοπική ώρα της Πράγας.
Το Σαββατοκύριακο αυτό, το Σάββατο το βράδυ, η ώρα θα αλλάξει. Θα βάλουμε τα ρολόγια μας μια ώρα μπροστά. Ο ήλιος θα δύσει μια ώρα νωρίτερα. Είναι σαν να μετακινηθήκαμε ξαφνικά 1000 χιλιόμετρα ανατολικά. Η γη είναι χωρισμένη σε 24 χρονικές ζώνες. Όπως μπαίνουμε στη θερινή ώρα, μπαίνουμε και στην χρονική ζώνη των γειτόνων μας. Σε ένα μεγάλο μέρος της Ευρώπης είμαστε ήδη μια ώρα μπροστά πριν μπούμε καν στη θερινή ώρα. Για να προστευθεί η επικοινωνία, έχουμε αντικαταστήσει την πραγματική τοπική ώρα, η οποία είναι ανάλογη με τη θέση του ήλιου, με μια νόμιμη χρονική ζώνη, όπου η ώρα είναι ίδια με την τοπική ώρα της Πράγας. Στη Μαδρίτη, στο Παρίσι και στην Βαρσοβία, τα ρολόγια δείχνουν την ίδια ώρα, αν και οι τρεις αυτές πόλεις βρίσκονται σε τρεις διαφορετικές χρονικές ζώνες. Όταν βάζουμε τα ρολόγια μας σύμφωνα με τη θερινή ώρα, μετατοπίζουμε το χρονοδιάγραμμά μας μια ώρα προς την Ανατολή. Οι Άγγλοι διατηρούν την τοπική ώρα της Πράγας, ενώ οι Γάλλοι αυτήν της Κωνσταντινούπολης. Ο ήλιος θα περάσει από τον μεσημβρινό της Κωνσταντινούπολης το μεσημέρι και όταν θα φτάσει στο Παρίσι θα είναι 2 η ώρα μετά μεσημβρίαν, τοπική ώρα Κωνσταντινούπολης. Η περιστροφή της γης δεν θα έχει αλλάξει καθόλου. Το μόνο πράγμα που αλλάζει είναι ο τρόπος που χειριζόμαστε την ώρα. Για την επόμενη εβδομάδα που θα εξετάσουμε την 1η Απριλίου, δεν θα σας πούμε ψέματα, θα σας δείξουμε μόνο τα μικρά κολπάκια των αστεριών. Είναι τελικά μια μεγάλη ψευδαίσθηση ο αστερισμός του Αρίωνα. Και ανάμεσα στα μακρινά αστέρια που τρεμοσβήνουν υπάρχουν άραγε κάποια που εδώ και χιλιάδες χρόνια έχουν σβήσει αλλά συνεχίζουν να είναι ορατά. Από την άλλη πλευρά, στην πλανητική μας αυλή όπου ο ήλιος φτάνει σε χρόνο 8 λεπτών θα έχουμε σύντομα μια μυστική συνάντηση του ήλιου και του χρόνου όπως γίνεται κάθε χρόνο. Συμβαίνει εκτός του οπτικού μας πεδίου πίσω από τον ήλιο, αλλά εσείς θα μπορέσετε να το δείτε εδώ, στις οθόνες σας. Στο τέλος Μαρτίου του 1997, ο κομήτης Χέιλ-Μπόπ φτάνει στο κοντινότερο σημείο του στη Γη. Από πού έρχονται οι κομήτες, διαγράφοντας τις περίεργες τροχιές τους? Πού πηγαίνουν? Πόσοι είναι? Ποιος τους στέλνει? Τι παθαίνουν όταν έρχονται πολύ κοντά σε γιγαντιαίους πλανήτες? Παρατηρώντας τον κομήτη του Χάλεϊ θα δούμε την ιστορία σε γρήγορη κίνηση. Μην χάσετε τους κομήτες την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Τη χρονική στιγμή που εξετάζουμε, περνάμε από την νεαρινή ησημερία στο θερινό ηλιοστάσιο, την αρχή του καλοκαιριού. Θα φτάσουμε εκεί σε 12 εβδομάδες. Η Γη, ο ήλιος και ο Κρόνος έχουν την ετήσια συνάντησή τους. Το 1997 μαζί τους βρέθηκε και η Αφροδίτη. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα πίσω από τον ήλιο. Δεν είναι ορατά, εσείς όμως μπορείτε να τα δείτε εδώ στις οθόνες σας. Στις αρχές του 1997 είδαμε την Αφροδίτη στα δεξιά του ήλιου. Σε τρεις μήνες η Αφροδίτη κοντά στον ήλιο και ταχύτερη στην τροχιά της από μας θα καλύψει όλη αυτή την απόσταση και θα βρεθεί πίσω από τον ήλιο. Στις αρχές του χρόνου η Γη βρισκόταν εδώ
και είδαμε τον Κρόνο το βράδυ στα αριστερά του ήλιου. Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων μήνων ο Κρόνος δεν έχει μετακινηθεί σχεδόν καθόλου. Εν τω μεταξύ έχουμε καλύψει το 1/3 της τροχιάς μας και τώρα μπορούμε να δούμε τον Κρόνο να βρίσκεται σε ευθεία γραμμή πίσω από τον ήλιο. Διασχίζει τον κρυμμένο από τον ήλιο ουρανό. Να πως ο χορός των πλανητών μας έφερε αυτή την τριπλή συνάντηση. Η Αφροδίτη μας προσπέρασε. Ο Κρόνος παρέμεινε σχεδόν ακίνητος, αλλά η Γη συνέχισε να ταξιδεύει. Έτσι βρίσκουμε τους εαυτούς μας σε μια ευθεία γραμμή. Ο Κρόνος, η Αφροδίτη, ο ήλιος και η Γη. Το φως του ήλιου φτάνει σε 8 λεπτά. Ο ήλιος και οι άλλοι πλανήτες βρίσκονται πολύ κοντά, αποτελούν την αυλή μας. Τα αστέρια όμως είναι μια διαφορετική ιστορία. Ας πάρουμε για παράδειγμα τον Αρίωνα, έναν από τους μεγαλύτερους αστερισμούς, ορατός ακόμη και μέσα από τα φώτα της πόλης, που συνήθως εξαφανίζουν τα περισσότερα αστέρια. Ο Αρίωνας είναι μια σύνθεση 8 μεγάλων αστεριών. Αν φανταστούμε ότι βλέπουμε τον Αρίωνα όχι από τη Γη, αλλά από κάποιον άλλο πλανήτη, θα ανακαλύψουμε ότι αυτά τα 8 αστέρια είναι ταξινομημένα σε διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικές αποστάσεις. Το φως που φτάνει σε μας σήμερα από τα αστέρια αυτά τα άφησε πίσω σε διαφορετικούς αιώνες και μας δείχνει πώς ήταν τα αστέρια στις μέρες του παππού μας και άλλα όπως ήταν την εποχή του Καρλομάγνου. Εικόνες από διαφορετικούς αιώνες, υπερμεγεθυμένες, μας δίνουν την μορφή του Αρίωνα. Βλέποντας τα αστέρια και τους γαλαξίες, ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο, αλλά βλέπουμε και το ηλιακό μας σύστημα σε χρόνο πραγματικό, ζωντανά. Στα τέλη του 1997, ο κομήτης Χέιλ-Μπόπ πέρασε από τη Γη και τον ήλιο. Θα μπορούσε να έχει ξαναπεράσει πριν από 3.000 χρόνια ή θα μπορούσε να είναι και ένας καινούριος κομήτης, ο οποίος μας επισκέφτηκε για πρώτη φορά. Είναι δύσκολο να πει κανείς πόσο λαμπεροί είναι οι κομήτες. Οι κομήτες είναι λιγότερο αξιόπιστοι από τους γειτονές μας τους πλανήτες. Ξέρουμε πού ακριβώς βρίσκονται οι πλανήτες σήμερα και πού θα βρεθούν στο μέλλον. Οι πλανήτες περιστρέφονται σε ελλειπτικές τροχίες, σχεδόν κυκλικά. Και οι κομήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο, αλλά σε περίεργες τροχίες, με τη μορφή επιμυκισμένων ελλειπτικών τροχιών. Οι κομήτες είναι μάζες από πάγο και σκόνη, τεράστιες βρώμικες χιονόμπαλες. Όταν πλησιάζουν τον ήλιο, θερμαίνονται και εξφενδονίζουν τεράστιες ποσότητες σκόνης και αέριων. Φωτισμένη από τον ήλιο, αυτή η ύλη που ξεφεύγει διαμορφώνει την ουρά του κομήτη, η οποία επιμηκύνεται στον ουρανό πάντα μακριά από τον ήλιο. Δύσκολα λοιπόν μπορεί να υπολογίσει κανείς τις ποσότητες αερίων που αφήνει ένας κομήτης πίσω του, οι οποίες ουσιαστικά μορφώνουν και την ορατότητά του. Ο κομήτης Χέιλ-Μπόπ πέρασε κοντά από τον ήλιο το 1997 και το ταξίδι του είναι τόσο μακρινό που θα επιστρέψει πάλι σε 3.000 χρόνια. Πιστεύουμε ότι οι κομήτες διαμορφώθηκαν την ίδια χρονική περίοδο με τη Γη και τους άλλους πλανήτες, δηλαδή πριν από 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, στην περιοχή όπου διαγράφουν τις τροχιές τους ο ουρανός και ο χρόνος. Είναι μάζες πάγου και σκόνης που δεν κατάφεραν να προσκοληθούν σε κανέναν από τους πλανήτες, ούτε ακόμα και στους δακτύλιους του Κρόνου. Οι γιγαντιαίοι πλανήτες, ο Δίας και ο Κρόνος, προκάλεσαν μεγάλη διαταραχή και αυτές οι βρώμικες χιονόμπαλες εξφενδονίστηκαν μακριά από τα σύνορα του ηλιακού μας συστήματος προς αυτή τη μακρινή σφαίρα που λέγεται Νέφος Ορτ και εμπεριέχει δισεκατομμύρια πυρήνες κομητών. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε τόσο μακριά από τον ήλιο που η έλξη του είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Ακόμα όμως και ένα αδύναμο ερέθισμα μπορεί να προκαλέσει την επιστροφή μιας από αυτές τις μπάλες στο ηλιακό μας σύστημα. Μετά από ένα ταξίδι διάρκειας αρκετών χιλιετηρίων, βλέπουμε έναν καινούριο κομήτη να αναφλέγεται με το πέρασμά του από τον ήλιο. Μέσα στα επόμενα χιλιάδες χρόνια θα επιστρέψει στις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος. Πολλές φορές όμως ένας κομήτης μπορεί να παγιδευτεί από έναν γιγαντιαίο πλανήτη όπως ο Δίας, και αυτό θα είναι το τέλος του. Ένας κομήτης είναι παλιός γνώριμός μας, ο κομήτης του Χάλεϊ.
περνάει δίπλα από τον ήλιο και τη γη κάθε 76 χρόνια και μετά κινείται πέρα από την τροχιά του Ποσειδώνα. Αν παρατηρήσουμε την πορεία του, είναι σαν να βλέπουμε την ιστορία σε γρήγορη κίνηση. Τρεις αιώνες πριν από τη γέννηση του Χριστού είχε εντοπιστεί από Κινέζους αστρονόμους. Τον 10ο αιώνα έλαμψε πάνω από τον Γουλιέλμο τον Κατακτητή όταν έβαλε πλώρη για το ταξίδι του στην Αγγλία. Τον 14ο αιώνα ενέπνευσε τον ζωγράφο Τζότο. Ο Κομίτης είχε εντοπιστεί σε κάθε πέρασμά του, κανείς όμως ποτέ δεν κατάλαβε ότι ήταν ο ίδιος. Τον 17ο αιώνα, ο αστρονόμος Edmund Halley υπολόγισε την επόμενη εμφάνισή του, σε 76 χρόνια, πολύ αργά για τον ίδιο. Όταν όμως επανεμφανίστηκε ο Κομίτης, οι μαθητές του θυμήθηκαν την πρόγνωση του Halley και του έδωσαν το όνομά του. Από τότε ο Κομίτης έχει επιστρέψει μόνον 4 φορές. Αυτό μας δίνει μια ιδέα του μεγέθους του ηλιακού μας συστήματος. Τα 76 χρόνια, η διάρκεια δηλαδή του ταξιδιού του Κομίτη του Halley, είναι η ίδια με το μέσο όρο ζωής μας. Ο νεότερος από εσάς δηλαδή θα δει την επιστροφή του Κομίτη του Halley το 2062. Κάποιοι άλλοι κομίτες περνάνε πιο κοντά σε μας. Κάποιοι άλλοι πάλι διασχίζουν ακόμα και την τροχιά της γης. Κάθε μήνα, 2-3 βραδιές μετά από τη Νέα Σελήνη, όταν εμφανιστεί η ημισέλινος, κοιτάξτε προσεκτικά. Θα δείτε κάτι περισσότερο από μια ημισέλινο. Θα δείτε το φως της γης. Θα σας δείξουμε αυτό το παιχνίδι μπιλιάρδου που παίζεται ανάμεσα στον ήλιο, τη γη και τη σελήνη. Ενώ μεταξύ η γη, το διαστημόπλοιό μας, κλείνει όλο και περισσότερο προς την πλευρά του ήλιου. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε πώς μπορείτε να παρατηρήσετε την αυξανόμενη κλίση του άξονα της γης προς τον ήλιο στο απέναντι κτίριο ή ακόμα και μέσα στο σπίτι σας. Ο κομίτης Χέιλ Μπομπ, που μας επισκέφτηκε το 1997, άφησε πίσω του και μας και τη ζέστη του ήλιου. Οι κομίτες αποβάλλουν αέρια όταν θερμαίνονται από τον ήλιο. Είναι σαν υπτάμενα θερμόμετρα που μας δείχνουν την θερμοκρασία των περιοχών που διασχίζουν στο ταξίδι τους. Όπως κινούνται από τον Κρόνο, στο Δία, στον Άρη, στον ήλιο και στη γη. Η αλλαγή κατεύθυνσης των πλανητών μπορεί πολλές φορές να αποβεί μοιραία. Θα σας δείξουμε την μοίρα του Σουμάκερ Λίβ, ο οποίος παγιδεύτηκε από το Δία. Ο κομίτης Swift Tuttle διέσχισε την τροχιά μας και άφησε ένα ίχνος από θραύσματα από που περνάει η γη κάθε Αύγουστο. Θα δείτε διάτοντες αστέρες. Και αν κάποια μέρα ο Swift Tuttle περάσει πιο κοντά στη γη, θα σας το δείξουμε την επόμενη εβδομάδα. Και ως τότε, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Δέσποινα Λαμπρούδη. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Έχουμε περάσει το σημείο της ησημερίας και πηγαίνουμε προς το θερινό ηλιοστάσιο, όπου η μέρα έχει τη μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου. Οι ακτίνες του ήλιου μας αγγίζουν από μια υψηλή, συνεχώς αυξανόμενη γωνία. Αρχίζει η περίοδος της ζέστης. Όπως η γη κλείνει προς τον ήλιο, τον βλέπουμε πολύ ψηλά στον ουρανό. Όσο το μήκος της πορείας του μεγαλώνει, οι μέρες έχουν μεγαλύτερη διάρκεια. Κοιτάξτε από τα παράθυρά σας προς τα ανατολικά. Βρείτε ένα σημείο αναφοράς στον ορίζοντα το πρωί και θα δείτε ότι κάθε μέρα ο ήλιος μετατοπίζεται λίγο προς τα αριστερά.
Στα δυτικά κάθε βράδυ ο ήλιος μετατοπίζεται λίγο προς τα δεξιά. Αν το παράθυρό σας βλέπει το βορρά, βρείτε ένα σημείο αναφορά στο μεσημέρι. Την επόμενη μέρα η σκιά του απέναντι κτηρίου θα βρίσκεται λίγο πιο χαμηλά από την προηγούμενη. Αν πάλι κοιτάξετε στο νότο, βρείτε ένα σημείο αναφορά στο πάτωμα. Η γραμμή που χωρίζει τη σκιά από το φως το μεσημέρι θα πλησιάζει το παράθυρο μέρα με τη μέρα. Όλα αυτά τα πραγματάκια μας δείχνουν τη μεγάλη κίνηση που κάνει η Γη, καθώς κλείνει όλο και περισσότερο προς την πλευρά του ήλιου καθημερινά. Τον Απρίλιο του 1997, ο κομήτης Χέιλ Μπομπ πέρασε δίπλα από τη Γη και τον ήλιο. Η πορεία που ακολούθησε σχηματίζει ορθή γωνία με το πλανητικό πλαίσιο. Έτσι μπορεί να κάνει κύκλους ακριβώς πάνω από τον ήλιο. Από τη Γη εμφανίστηκε ακριβώς έτσι. Μετά το ηλιοβασίλεμα, ο κομήτης βρέθηκε ακριβώς πάνω από το σημείο όπου προηγουμένως είχε δύσει ο ήλιος. Οι κομήτες είναι λαμπεροί και ορατοί εξαιτίας των αερίων που εκπέμπουν όταν ζεσταθούν από τον ήλιο. Έτσι, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τους κομήτες σαν υπτάμενα θερμόμετρα, τα οποία μας δείχνουν πού υπάρχει ζέστη και πού κρύο στο ηλιακό μας σύστημα. Όσο βρίσκεται ένας κομήτης τόσο μακριά όσο ο Κρόνος, η επιφάνειά του είναι παγωμένη. Δεν έχει ούτε ουρά. Στον Κρόνο η θερμοκρασία είναι μείον 200 βαθμοί Κελσίου. Ο κομήτης πλησιάζει τον Δία και ακόμα δεν έχει ουρά. Εκεί η θερμοκρασία είναι μείον 170 βαθμοί Κελσίου. Όπως πλησιάζει την περιοχή του Άρη, ο κομήτης αρχίζει να ζεσταίνεται. Αρχίζει να αποβάλλει αέρια και εμφανίζεται η ουρά του. Στον Άρη η θερμοκρασία είναι μείον 30 βαθμοί Κελσίου, στην φωτισμένη του πλευρά. Όπως πλησιάζει τη Γη, η ουρά του κομήτη αποκτά το κανονικό της μέγεθος. Η Γη είναι το μοναδικό μέρος του ηλιακού μας σύστημα όπου η θερμοκρασία είναι ομαλή, κατά μέσο όρο 17 βαθμοί Κελσίου. Μετά ο κομήτης απομακρύνεται, παγώνει, χάνει την ουρά του και πάβει να είναι ορατός. Η Γη είναι το μοναδικό μέρος με εύκρατο κλίμα στο ηλιακό μας σύστημα, ο μοναδικός πλανήτης που έχει νερό, ίσως να είναι ο μοναδικός πλανήτης όπου μπορεί να υπάρχει ζωή. Ο κομήτης Χέιλ Μπομπ ταξιδεύει σε μακρινά μέρη του ηλιακού μας συστήματος, σε αντίθεση με άλλους κομήτες που ανακόπτουν την πορεία τους, όπως ο διάσημος κομήτης Σουμάκερ-Λίβι, πέρασε πολύ κοντά από το Δία του 1994. Παγιδεύτηκε από τη δυνατή έλξη του Δία και άρχισε να περιστρέφεται γύρω από τον γιγαντιαίο πλανήτη, διαγράφοντας έκεντρες τροχίες και πλησιάζοντας όλο και περισσότερο την επιφάνεια του πλανήτη. Αυτή η σύγκρουση των δυνάμεων της βαρύτητας προκάλεσε την διάλυση του κομήτη, τα κομμάτια του οποίου προσέκρουσαν στην παχύρευστη αέρια ατμόσφαιρα του Δία. Για πρώτη φορά καταφέραμε να φωτογραφίσουμε ένα τέτοιο φαινόμενο. Ο κομήτης Swift-Tuttle επιστρέφει περίπου κάθε 130 χρόνια. Πλησιάζει τόσο πολύ την τροχιά μας που κάθε Αύγουστο η Γη διασκίζει το μονοπάτι των θραυσμάτων που αφήνει πίσω του ο κομήτης. Η Γη πέφτει με 100.000 χιλιόμετρα την ώρα πάνω σε αυτό το σύννεφο από μετεωρίτες οι οποίοι φωτίζονται παίρνοντας τη μορφή διατόντων αστέρων. Όταν ο κομήτης Swift-Tuttle πέρασε για τελευταία φορά το 19ο αιώνα, οι αστρονόμοι υπολόγισαν και πρόβλεψαν την επιστροφή του. Οι κομήτες όμως δεν είναι ιδιαίτερα αξιόπιστοι και έτσι ο Swift-Tuttle πέρασε αρκετά χρόνια αργότερα τον Νοέμβριο του 1992. Ο κομήτης διέσχισε την πορεία μας όσο εμείς βρισκόμασταν ακόμα εδώ. Η Γη πάλι διέσχισε το μονοπάτι που αυτός διέγραψε μετά από 9 μήνες, γύρω στις 12 Αυγούστου. Το επόμενο ραντεβού μας με αυτόν τον κομήτη είναι το 2126. Τότε όμως είναι προγραμματισμένος να περάσει στις 14 Αυγούστου. Η Γη θα βρίσκεται πολύ κοντά, όπως κάθε χρόνο θα περάσει από αυτό το σταυροδρόμι στις 12 Αυγούστου. Εάν ο κομήτης δεν φτάσει μέχρι στις 14, όλα καλά.
θα έχουμε περάσει πριν ακόμα φτάσει. Αν όμως φτάσει 2-3 ημέρες νωρίτερα, τότε τα τρισέγγονά μας μπορεί να έχουν κάποιο μικρό πρόβλημα. Κάθε μήνα, 2-3 μέρες μετά τη νέα σελήνη, αν ο ουρανός είναι καθαρός και βρίσκεστε μακριά από τα φώτα της πόλης, ρίξτε μια ματιά στη σελήνη. Θα μπορέσετε να διακρίνετε ένα μικρό κομμάτι της που συνεχίζει να φωτίζει ο κάτω από τον ορίζοντα τοποθετημένος ήλιος. Στα αριστερά αυτού του κομματιού, ελάχιστα φωτισμένο, μπορείτε να διακρίνετε ολόκληρο το δίσκο της σελήνης. Από πού έρχεται αυτό το γκρίζο φως? Είναι φως από τη γη, το φως του ήλιου που πέφτοντας πάνω στη γη αντανακλάται πάνω στη σελήνη, η οποία με τη σειρά της το στέλνει πίσω σε μας. Μοιάζει σαν ένα υπερκόσμιο παιχνίδι μπιλιάρδου. Το φως του ήλιου πέφτει πάνω στη γη, επιστρέφει στη σελήνη και αντανακλάται πάλι πίσω στη γη. Η καλύτερη στιγμή για να δει κανείς το φως της γης είναι πάντα την τρίτη, τέταρτη ή πέμπτη μέρα μετά από τη νέα σελήνη. Την έκτη ημέρα η σελήνη είναι ήδη τόσο λαμπερή που εξαφανίζει το αδύναμο φως της γης. Περιστρεφόμενη γύρω από τη γη η σελήνη θα αφήσει άδειο τον τομέα στον οποίο η γη αντανακλάται μεγαλύτερη ποσότητα φωτός. Σιγά σιγά το φως της γης θα εξαφανιστεί για να επανέλθει πάλι σε ένα μήνα. Σε λίγο καιρό οι χριστιανοί Ορθόδοξοι θα γιορτάσουν το Πάσχα τους. Το Ιουλιανό ημερολόγιο των Καθολικών είναι 13 ημέρες πίσω από το δικό μας, το Γρηγοριανό. Θα σας δείξουμε πώς άρχισαν αυτά τα δύο ημερολόγια να κινούνται χωριστά και πώς συνεχίζουν να λειτουργούν. Ο μεγάλος αστερισμός του Αρίωνα ήταν μέσα στο οπτικό μας πεδίο στην αρχή του χρόνου. Πού πήγε τώρα? Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε ότι αυτός που μετακινήθηκε δεν ήταν ο Αρίωνας, αλλά η γη που συνέχισε να διαγράφει την τροχιά της. Ο κομήτης Χέιλ-Μπόπ συνεχίζει το ταξίδι του προς την άκρη του ηλιακού μας συστήματος, αλλά εμείς μπορεί να έχουμε μια αναπάντεχη συνάντηση με έναν αστεροειδή. Τα μεγέθη τους ποικίλουν. Το μέγεθός τους είναι όσο ένα κτίριο, όσο το νησί του Μανχάταν, όσο το βουνό Έβερεστ. Οι αστεροειδείς, που μάλλον είναι θραύσματα κάποιας σύγκρουσης πλανητών, ταξιδεύουν γύρω από τον Άρη και τον Ερμή στη ζώνη των αστεροειδών. Κάποιοι όμως, κινούμενοι σε έκεντρες τροχές, μπορεί να διασχίζουν και το μονοπάτι που διαγράφει η Γη. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε τι συμβαίνει με αυτούς τους ασυνείδητους οδηγούς του διαστήματος. Οι αστεροειδείς έχουν μάλλον σχηματιστεί από καθαρό διαστρικό υλικό, ενώ το υλικό των πλανητών, των δορυφόρων και της Γης έχει μεταμορφωθεί, μετατραπεί, συμπιεστεί, θερμανθεί, λιώσει, συγχωνευτεί και εξφενδονιστεί από τα ηφαίστεια. Έτσι, οι αστεροειδείς μπορεί να κρατάνε το κλειδί του μυστηρίου της προέλευσής μας. Την επόμενη εβδομάδα, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Θα ρίξουμε μια ματιά στο ελληνικό Ορθόδοξο Πάσχα. Σύμφωνα πάντα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, το οποίο βρίσκεται 13 ημέρες πίσω από το δικό μας, το Γρηγοριανό. Γιατί αυτή η διαφορά? Το ταξίδι της γης γύρω από τον ήλιο διαρκεί 365 μέρες και 1/4 της ημέρας. Έτσι, κάθε 4 χρόνια πρέπει να προσθέτουμε μια ακόμη μέρα, την 29η Φεβρουαρίου, για να συμβαδίζουμε με τον πραγματικό χρόνο. Το Ιουλιανό ημερολόγιο μας το έφερε ο Ιούλιος Κέσαρας.
παρεκκλίνει μόλις κατά 2/3 της ημέρας κάθε αιώνα, δηλαδή λιγότερο από 10 λεπτά κάθε χρόνο. Ακόμα και έτσι, μετά από 16 αιώνες, έχουμε συγκεντρώσει 10 μέρες επιπλέον. Έτσι, ο Πάπας Γρηγόριος ο 8ος απέσυρε αυτές τις 10 ημέρες. Για να σταματήσει αυτή την συσσόρευση των ημερών, αποφάσισε να μην γίνεται πια η πρόσθεση μιας επιπλέον ημέρας στο τέλος κάθε αιώνα. Σήμερα χρησιμοποιούμε ακόμα το γρηγοριανό ημερολόγιο. Σε κάποιες χώρες όμως οι πιστοί της Ορθόδοξης θρησκείας αρνήθηκαν την υπακοή στον Πάπα και κράτησαν τις 10 επιπλέον ημέρες που είχε αποσύρει. Έτσι έμειναν πίσω κατά 10 ημέρες. Ύστερα, το 1700, το 1800 και το 1900, τα τελευταία έτη αυτών των τριών αιώνων, πρόσθεσαν 3 ακόμη ημέρες, αυξάνοντας την διαφορά στις 13 ημέρες. Το ετήσιο ταξίδι της Γης δεν αλλάζει ποτέ. Τα ημερολόγια είναι αυτά που διαφέρουν, επειδή οι άνθρωποι χειρίζονταν τον χρόνο με τρόπο διαφορετικό. Στα τέλη του Μάρτη του 1997, ο κομήτης Χέλμποπ μας προσπέρασε και κινήθηκε προς το πλανητικό πεδίο. Πριν συνεχίσει το ταξίδι του, πέρασε μπροστά από τον αστερισμό του Αρίωνα. Το Φεβρουάριο μπορέσαμε να δούμε τον Αρίωνα στο νότο γύρω στις 9 μετά το μεσημέρι. Εύκολα αναγνωρίσιμος με το κεφάλι, τα δύο χέρια, τα δύο πόδια και τη ζώνη του. Αν όμως προσπαθήσουμε να τον βρούμε σήμερα, ο Αρίωνας δεν βρίσκεται πια στο νότο. Έχει μετατοπιστεί προς τα δεξιά, στα νότιο-δυτικά. Ο Αρίωνας είναι ένα εύχριστο σημείο αναφοράς που μας βοηθάει να φανταστούμε το ταξίδι της Γης. Σε ένα χρόνο η Γη διαγράφει έναν κύκλο γύρω από τον ήλιο. Μια ολική στροφή 360 μοιρών, μια μοίρα κάθε μέρα. Κάθε βράδυ την ίδια ώρα μετακινούμαστε μια μοίρα προς τα αριστερά και βλέπουμε και τα αστέρια να έχουν μετατοπιστεί μια μοίρα προς τα δεξιά. Η Γη συνεχίζει το ταξίδι της. Έχουν ήδη περάσει 2 μήνες. Για να βρούμε τον Αρίωνα πρέπει να κοιτάξουμε δεξιά προς τα νότιο-δυτικά. Σε 2 μήνες, όσο η Γη θα συνεχίζει να διαγράφει την τροχιά της, ο Αρίωνας θα βρίσκεται πίσω από τον ήλιο. Όπως είναι φυσικό, δεν θα μπορέσουμε να τον δούμε. Σε 2 μήνες, ο Αρίωνας μετατοπίστηκε προς τα δεξιά. Στην πραγματικότητα όμως, δεν είναι ο Αρίωνας αυτός που άλλαξε θέση, είναι η Γη η οποία κινήθηκε γύρω από τον ήλιο. Όταν πέρασε ο κομήτης Χέιλμποπ, καταλάβαμε ότι το ηλιακό μας σύστημα δεν περιοριζόταν μόνο στην ύπαρξη των πλανητών. Σώματα αγνώστου ταυτότητας μπορούσαν να εμφανιστούν οποιαδήποτε στιγμή, όπως καινούργιοι κομήτες ή αστεροειδείς. Μικροσκοπικοί πλανήτες διαμορφώνουν την ζώνη των αστεροειδών μεταξύ των τροχιών του Άρη και του Ερμή. Πώς διαμορφώθηκαν? Για πολύ καιρό πιστεύαμε ότι οι αστεροειδείς ήταν τα υπολείμματα ενός πλανήτη ο οποίος διαλύθηκε σε κάποια σύγκρουση. Τώρα πιστεύουμε ότι θα ήταν καλό να ρίξουμε μια ματιά στην εποχή της δημιουργίας του ηλιακού μας συστήματος. Οι αστεροειδείς είναι πιθανώς υπολείμματα διαστρικού υλικού, τα οποία δεν μπόρεσαν να προσκοληθούν σε κανένα πλανήτη και συνέχισαν να ταξιδεύουν μεταξύ του Άρη και του Δία. Χιλιάδες αστεροειδείς περιστρέφονται σε έκεντρες τροχιές. Αυτή λοιπόν είναι η ασυνείδητη οδηγή του διαστήματος. Μπορεί να πει κανείς ότι οι πιθανότητες σύγκρουσης με έναν κομήτη είναι ελάχιστες. Μεγαλύτερο όμως κίνδυνο εμπεριέχει η σύγκρουση με έναν αστεροειδή. Τα μεγέθη των αστεροειδών ποικίλουν. Μικροί μετεωρίτες που αναφλέγονται στην ατμόσφαιρα και αποτεφρώνονται χωρίς να καταφέρουν να αγγίξουν το έδαφος και κάποιοι μικρότεροι σαν πετραδάκια που πέφτουν πάνω στη Γη χωρίς όμως να χτυπήσουν κανέναν. Ένας μετεωρίτης στο μέγεθος ενός κτηρίου έπεσε στην Σιβηρία του 1908 καταστρέφοντας 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα δασικής έκτασης. Υπάρχουν όμως και ακόμα μεγαλύτεροι αστεροειδείς από αυτόν που φτάνουν το μέγεθος ενός βουνού ή ενός νησιού. Καθημερινά, η συνεχώς αυξανόμενη δυνατότητα του ραντάρ εντοπίζει κι άλλους αστεροειδείς που διασχίζουν την τροχιά της Γης. Ο αστεροειδής Γκάσπρα έχει το μέγεθος του νησιού του Τζέρσι. Αν μας χτύπαγε ένας αστεροειδής τόσο μεγάλος, οποιαδήποτε μορφή ζωής θα εξαφανιζόταν από τον πλανήτη μας.
Αν βλέπαμε έναν από τους αστεροειδείς που διασχίζουν την τροχιά της Γης να πλησιάζει επικίνδυνα, θα έπρεπε να ανακόψουμε την πορεία του και να αλλάξουμε την κατεύθυνσή του, στέλνοντας κατά πάνω του έναν πύραυλο. Προς στιγμή δεν φαίνεται τίποτα ανησυχητικό στις οθόνες του ραντάρ του διαστημοκλείου Γη. Οι επιστήμονες δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για τους αστεροειδείς και τους κομήτες. Πολλά διαστημικά οχήματα έρευνας έχουν εξαπολυθεί στο διάστημα για να τους μελετήσουν. Οι αστεροειδείς μας είναι περισσότερο χρήσιμοι από τους πλανήτες στην προσπάθειά μας να ανακαλύψουμε τις ρίζες του ηλιακού μας συστήματος. Οι πλανήτες διαμορφώθηκαν από την συνεχή συγκέντρωση διαστρικού υλικού. Μέσα στο πέρασμα δισεκατομμυρίων χρόνων το υλικό αυτό έχει αλλάξει κατά πολύ. Έχει συμπιεστεί, θερμανθεί, λιώσει και εξφενδονιστεί από τα ηφαίστεια. Στη Γη το αρχικό υλικό έχει για πάντα παραποιηθεί από την ατμόσφαιρα, το νερό και τις διαβρώσεις. Οι αστεροειδείς όμως έχουν παραμείνει ανέπαφοι. Δεν έχουν ατμόσφαιρα, δεν έχουν υποστεί διάβρωση ούτε και πίεση. Είναι ένα ιδανικό πεδίο έρευνας για την ανακάλυψη των ριζών της ύλης, των δικών μας ριζών, γιατί και εμείς από ύλη είμαστε φτιαγμένοι. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς ο ήλιος δημιούργησε την ατμόσφαιρά μας, η οποία επιτρέπει στη ζωή να ανθίσει στη Γη. Τι θα συνέβαινε όμως αν η Γη ήταν πιο κοντά στον ήλιο ή πιο μακριά, τόσο μακριά όσο και ο Κρόνος? Πώς μας προστάτεψαν οι γιγαντιαίοι πλανήτες, ο Δίας και ο Κρόνος? Πώς βοηθάει η Σελήνη στη σταθερότητα της Γης? Και τι θα γινόταν αν η Γη γύριζε πιο αργά ή πιο γρήγορα? Τι είναι αυτό που διαφυλάσσει την ισορροπία, που με τη σειρά της προστατεύει τη μοναδική και εύθραυστη ύπαρξή μας μέσα στο ηλιακό μας σύστημα? Οι ακτίνες του ήλιου αγγίζουν τον αέρα και όπως γυρίζει η Γη, μετακινεί μαζί της τις μάζες του. Αυτό το πολύπλοκο παιχνίδι μεταξύ της περιστροφής της Γης και της ηλιακής ενέργειας καθορίζει το κλίμα. Θα δούμε και τις υπόλοιπες δυνάμεις που έλκουν τον άξονα της Γης, αλλάζοντας τη γωνία που σχηματίζει με τον ήλιο και μεταβάλλει το κλίμα εδώ και χιλιάδες χρόνια. Η ζωή άρχισε από το νερό. Πώς κατάφερε να στηριχτεί μετά στην ξηρά? Την επόμενη εβδομάδα, περνώντας μπροστά από τον ήλιο, ο Ερμής θα μας δείξει την τάξη και την αταξία που επικρατεί στο σύμπαν. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Χρήστος Ραμόπουλος. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Τη χρονική στιγμή που εξετάζουμε βρισκόμαστε εδώ. Και σε 8 εβδομάδες θα φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού. Κάθε μέρα ο ήλιος φαίνεται να σκαρφαλώνει λίγο πιο ψηλά στον ουρανό. Την ημέρα του ηλιοστασίου θα σταματήσει να κινείται προς τα πάνω και θα αρχίσει να πέφτει. Αυτή τη στιγμή, όσο εμείς καλύπτουμε αυτή την απόσταση της ετήσιας περιφοράς μας, το νότιο μισό της Γης κλείνει όλο και περισσότερο προς την πλευρά του ήλιου καθημερινά.
Το χειμώνα οι ακτίνες του ήλιου μας αγγίζουν σχηματίζοντας μια οξύ αγωνία. Τώρα μας αγγίζουν από μια υψηλότερη θέση. Έχουμε ζέστη. Ο ήλιος είναι ένα αστέρι το οποίο λάμπει εδώ και δισεκατομμύρια χρόνια. Λόγω της ραδιενέργειας που εκπέμπει, η οποία είναι σχετικά σταθερή, δίνει στην ατμόσφαιρά μας τη δυνατότητα να επιτρέπει την εμφάνιση και την εξέλιξη της ζωής. Η ζωή εξαρτάται από την απόσταση της γης από τον ήλιο. Αν η γη ήταν τόσο κοντά στον ήλιο όσο η Αφροδίτη, η ζέστη θα ήταν υπερβολική. Η θερμότητα αυτή θα μπορούσε να λιώσει ακόμα και μολύβι. Αν πάλι η γη ήταν τόσο μακριά όσο και ο Κρόνος, θα ήταν το κρύο υπερβολικό. Η περιστροφή της γης γύρω από τον άξονά της παίζει πολύ σημαντικό ρόλο σε αυτή τη μοναδική ισορροπία. Αν η γη περιστρεφόταν πιο αργά, οι μέρες θα είχαν μεγαλύτερη διάρκεια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος θα αντιθέρμαινε υπερβολικά και τη νύχτα η θερμοκρασία θα κατέβαινε σε αφύσικα χαμηλά επίπεδα. Αν η γη γύριζε πολύ πιο γρήγορα, η ατμόσφαιρα, ο αέρας δηλαδή που αναπνέουμε, θα έφευγε προς το διάστημα λόγω των φυγόκεντρων δυνάμεων που ενεργούν πάνω της. Αυτή ακριβώς η ισορροπία είναι που επιτρέπει αυτή τη μοναδική και εύθραυστη ύπαρξή μας μέσα στο ηλιακό μας σύστημα. Όπως κάθε άλλος πλανήτης, και η γη έχει μια συγκεκριμένη τροχιά, η οποία ισορροπεί ανάμεσα στις δυνάμεις της βαρύτητας που επιδρούν πάνω της. Η σταθερότητα του πλανήτη μας αυξάνεται και από τη σελήνη. Χωρίς αυτή, η γη θα ήταν τόσο ασταθής που δεν θα υπήρχε ένα σταθερό και διαθέσιμο για ζωή κλίμα. Η σελήνη έχει παγιδευτεί από τη δυνατή έρεξη της γης που την εμποδίζει από το να περιστραφεί ελεύθερα. Στην περιστροφή της αυτή η σελήνη σταθεροποιεί τη γη, όπως ακριβώς μία οδοκός ισορροπεί έναν σκηνοβάτη. Οι γιγαντιαίοι πλανήτες, ο Κρόνος και ο Δίας, μειώνουν τις πιθανότητες σύγκρουσής μας με αστεροειδείς και κομήτες. Η τεράστια μάζα του Δία παγίδευσε τον κομήτη Σουμάχερ Λίβη. Αν αυτός είχε προσκρούσει στη γη και δεν ανέκοπτε την πορεία του λόγω του Δία, τώρα εμείς δεν θα βρισκόμασταν εδώ να το συζητάμε. Οι ακτίνες του ήλιου τροφοδοτούν κάθε τετραγωνικό μέτρο γης με ενέργεια ίση με 12 λάμπες των 100 βατ. Ο ήλιος θερμαίνει τον αέρα. Στον ισημερινό, ο θερμός αέρας, ελαφρύτερος από τον ψυχρό, παίρνει ύψος και αρχίζει να ταξιδεύει προς το βορρά και τον νότο. Η γη όμως γυρίζει πιο γρήγορα στον ισημερινό από ό,τι αλλού. Έτσι, οι μάζες του αέρα χωρίζονται και παίρνουν την κατεύθυνση της περιστροφής της γης πριν βουλιάξουν στην επιφάνεια και επιστρέψουν στον ισημερινό. Αυτή είναι η αλληγή άνεμη. Έξω από τους τροπικούς ο ήλιος δίνει λιγότερη θερμότητα. Η περιστροφή της γης έλκει μαζί της τις μάζες του αέρα. Εδώ είναι που σχηματίζονται τα μεγάλα ρεύματα των δυτικών ανέμων που βλέπετε συχνά στους μετεωρολογικούς χάρτες. Όπως ταξιδεύουν προς το βορρά και το νότο, τα νέφη αυτά σχηματίζουν σπήρες, επειδή η γη γυρίζει πιο αργά στους πόλους από ό,τι στον ισημερινό. Γι' αυτό και τα σπυροειδή νέφη κινούνται αντίθετα με τη φορά των δικτών του ρολογιού στο βόρειο ημισφαίριο, ενώ στο νότιο κινούνται σύμφωνα με αυτούς. Έτσι λοιπόν οι άνεμοι κουβαλούν τη ζέστη από τις τροπικές ζώνες προς τις πιο ήπιες ζώνες, σκορπώντας την ηλιακή ενέργεια σε ολόκληρο τον πλανήτη. Αυτή την περίοδο του έτους, λόγω του επικλινή της άξονα, το βόρειο μισό της γης κλείνει προς τον ήλιο και παίρνει τη θερμότητά του. Έχουμε άνοιξη. Κάθε χρόνο ο κύκλος των εποχών επαναλαμβάνεται με κάποιες μικρές διαφορές. Στο μακρινό μέλλον όμως το κλίμα της γης θα αλλάξει. Οι ακτίνες του ήλιου καθορίζουν το κλίμα μας. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ένας κύκλος διάρκειας 26.000 ετών που συνδέεται άμεσα με την ελεκτική δύναμη του ήλιου, ο οποίος έχει την τάση να ισιώσει τον επικλινή άξονα της γης. Η αδράνεια όμως της γης διατηρεί την κίνησή της σταθερή. Η πάλι ανάμεσα σε αυτές τις δύο δυνάμεις προκαλεί μια ελαφρά αστάθεια στη γη. Εδώ και πάνω από 10.000 χρόνια οι ακτίνες του ήλιου μας φτάνουν σχηματίζοντας διαφορετικές γωνίες, οι οποίες ορίζουν και τις εναλλαγές του κλίματος. Ο πάγος στο νότιο πόλο μπορεί να καλύψει όλη την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική. Αυτά είναι τα χρόνια των παγετώνων. Και αμέσως μετά αυτές οι ίδιες περιοχές μπορεί να γίνουν τροπικές.
Το κλίμα της γης έχει υποστεί απίστευτες αλλαγές. Στην αρχή το μόνο σημάδι ζωής πάνω στη γη υπήρχε στους ωκεανούς. Για εκατομμύρια χρόνια η ηλιακή ενέργεια δημιούργησε μια μίξη νητρογόνου και οξυγόνου στην επιφάνεια της γης και αυτή η μίξη είναι ο αέρας που αναπνέουμε. Γι' αυτό είναι μάλλον λίγο επιρμένο το να λέμε ότι η ελάχιστη αύξηση της θερμοκρασίας τα τελευταία χρόνια οφείλεται αποκλειστικά και μόνο στην ανθρωπότητα, ενώ δεν γνωρίζουμε σχεδόν καθόλου τις λειτουργίες της βασικής μας πηγής ενέργειας, που είναι ο ήλιος. Ο πλησιέστερος πλανήτης στον ήλιο είναι ο Έρμης. Γυρίζει τόσο γρήγορα που ευθυγραμμίζεται με τον ήλιο κάθε 4 μήνες. Φαντάζεστε βέβαια ότι βλέπουμε να περνάει μπροστά από τον ήλιο κάθε 4 μήνες. Η τροχιά όμως του Ερμή είναι ελαφρώς πιο επικλινής από αυτή της γης και συνήθως περνάει λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω από τον ήλιο, όπως τον βλέπουμε από τη γη. Μια φορά όμως κάθε 7 χρόνια, για παράδειγμα στις 7 Μαΐου του 2003, θα δείτε τον Ερμή να περνάει μπροστά από τον γολοσιαίο ήλιο. Υπάρχει κι άλλος ένας πλανήτης που κινείται πιο γρήγορα στην τροχιά του από εμάς, η Αφροδίτη. Κάθε φορά που μας πλησιάζει τη βλέπουμε να περνάει ανάμεσα σε εμάς και τον ήλιο. Μα και η τροχιά της έχει μια ελαφριά κλίση σε σχέση με τη δικιά μας. Μια τέλεια ευθυγράμμιση όταν βλέπουμε την Αφροδίτη να περνάει μπροστά τον ήλιο συμβαίνει μονάχα 2 φορές κάθε αιώνα. Αυτή είναι η τάξη και η αταξία του σύμπαντος. Όλα όσα φαίνεται ότι είναι τέλειοι κύκλοι φτιαγμένοι για την αιωνιότητα είναι στην ουσία ελλειπτικές που έχουν μεγάλη αστάθεια. Το ηλιακό σύστημα κινείται δίνοντας την εντύπωση ότι είναι ζωντανό. Την επόμενη εβδομάδα θα ρίξουμε μια ματιά στον Ποσειδώνα. Κάθε χρόνο η Γη προσπερνάει αυτόν τον μακρινό πλανήτη και μοιάζει να κινείται προς τα πίσω. Ο Ποσειδώνας είναι ένας από τους μακρινούς πλανήτες του ηλιακού συστήματος που θα επισκεφτούμε την επόμενη εβδομάδα. Θα δούμε τον Πλούτονα, ένα μικρό πλανήτη με ένα τεράστιο φεγγάρι. Ο Πλούτονας ταξιδεύει πάνω σε μια επικλινή τροχιά, τόσο εκτός κέντρου που διασχίζει την τροχιά του Ποσειδώνα. Θα συγκρουστούν άραγε κάποια μέρα. Ο άλλος γείτονας του Ποσειδώνα, ο Ουρανός, έχει την τροχιά του παράλληλη με τον άξονά του και μοιάζει να πηγαίνει προς τα μπρος, ενώ στροβιλίζεται προς τα πίσω. Όλοι γνωρίζουμε για την ύπαρξη δακτυλίων στον χρόνο. Θα σας πούμε για το πώς ανακαλύψαμε τους δακτυλίους του Ποσειδώνα πριν ακόμα τον φωτογραφήσουν τα διαστημικά οχήματα έρευνας. Ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος περιτριγυρίζεται από δακτυλίους. Υπάρχουν άραγε και άλλοι πλανήτες έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε πολύ μεγάλους, στο μέγεθος του Δία. Την επόμενη εβδομάδα θα δείτε πώς μας διευκολύνει η Γη για να εντοπίσουμε το Δία. Αυτό συμβαίνει νωρίς το πρωί, αλλά θα μπορέσετε να δείτε και την συνάντηση της Σελήνης και του Δία εδώ στις οθόνες σας την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο μας ταξίδι γύρω από τον ήλιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ. Σε 7 εβδομάδες θα φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού στις 21 Ιουνίου. Κάθε 2 χρόνια προσπερνάμε τον Άρη επειδή η Γη κινείται ταχύτερα στην τροχιά της από ό,τι ο γειτονάς μας. Μας παίρνει γύρω στους 2 μήνες για να τον προσπεράσουμε. Στις ερχόμενες εβδομάδες θα προσπεράσουμε τον μακρινό πλανήτη Ποσειδώνα. Ο
Όπως η δόνας μοιάζει να αλλάζει κατεύθυνση και να κινείται αντίθετα. Όπως η δόνας που βρίσκεται 30 φορές πιο μακριά συγκριτικά με εμάς από τον ήλιο, μπορεί να γίνει ορατός μόνο με τηλεσκόπιο. Παραμένει όμως ένας από τους μεγαλύτερους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος και η καμπύλη που διαγράφει αποτελεί μια μακρινή εικόνα της δικής μας κίνησης γύρω από τον ήλιο. Από τον Απρίλιο μέχρι τον Οκτώβριο η Γη διαγράφει την ίδια απόσταση με 107.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Ποσειδώνας είναι 5 φορές πιο αργός. Με σημείο αναφοράς τον θόλο των αστεριών μοιάζει να κινείται προς τα πίσω. Ο Ποσειδώνας είναι ένας γίγαντας φτιαγμένος από αέρια, 60 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Η Γη κάνει την περιφορά της γύρω από τον ήλιο πολύ πιο γρήγορα από τον Ποσειδώνα, ο οποίος χρειάζεται 165 χρόνια για να κάνει μια ολική περιφορά. Στη διάρκεια της ζωής σας, ο Ποσειδώνας θα έχει διαγράψει μόλις τη μισή του τροχιά. Σε ένα χρόνο η Γη θα έχει κάνει μια ολική περιφορά. Ο Ποσειδώνας όμως θα έχει διαγράψει μόλις 2 μοίρες της τροχιάς του. Θα τον βρούμε να διατηρεί την ίδια περίπου θέση στον ουρανό που έχει και σήμερα. Οι μακρινοί πλανήτες που βρίσκονται πέρα από τον Άρη περιφέρονται με πολύ αργούς ρυθμούς. Ο ουρανός χρειάζεται 8 χρόνια για να ολοκληρώσει την περιφορά του γύρω από τον ήλιο. Ο Κρόνος 30 χρόνια και ο Δίας 12. Κάθε μήνα η Σελήνη μας βοηθάει να εντοπίσουμε τη θέση του Δία στον ουρανό, επειδή κάθε 4 εβδομάδες ευθυγραμμίζεται με αυτόν. Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων Σελήνης-Δία, μπορούμε να δούμε τον Δία, έναν πολύ λαμπερό πλανήτη, δίπλα ακριβώς στη Σελήνη. Ο Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος, αποτελεί το κέντρο γύρω από το οποίο περιφέρονται 16 φεγγάρια. Με τα κι άλλα μπορείτε να δείτε μόνον 4 από αυτά. Κινούνται με τόση μεγάλη ταχύτητα που μπορούν να αλλάξουν θέση κάθε βράδυ. Κάποιες φορές ο Δίας βρίσκεται κρυμμένος πίσω από τον ήλιο. Ο μεγάλος πλανήτης χρειάζεται 12 χρόνια για να ολοκληρώσει την περιφορά του γύρω από τον ήλιο. Σε ένα χρόνο λοιπόν η Γη έχει ήδη ολοκληρώσει την τροχιά της, ενώ ο Δίας έχει καλύψει μόλις το 1/12 της δικής του τροχιάς. Όταν ο Δίας εμφανιστεί πίσω από τον ήλιο, είναι η κίνηση της Γης που προκαλεί αυτή την εμφάνισή του. Η Σελήνη, που περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε ένα μήνα, κινείται πάνω στην ίδια ευθεία με το Δία. Η Σελήνη και ο Δίας έχουν την ίδια κατεύθυνση, αλλά έχουν και μεγάλη απόσταση μεταξύ τους. Η Σελήνη βρίσκεται δίπλα μας, ενώ ο Δίας βρίσκεται 2.000 φορές πιο μακριά. Κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης, η Σελήνη και ο Δίας εμφανίζονται δίπλα-δίπλα. Χρησιμοποιώντας τη Σελήνη, μπορείτε να εντοπίσετε το Δία στον ουρανό. Κάποιες φορές είναι ορατός νωρίς το πρωί. Όσοι ξυπνούν αργά πρέπει να έχουν υπομονή. Μερικούς μήνες αργότερα θα μπορέσουν να δουν το Δία το βράδυ. Γνωρίζουμε το Δία όπως και τον Κρόνο από την αρχαιότητα. Ακόμα και πριν από την εφεύρεση του τηλεσκοπίου, οι αστρονόμοι είχαν ήδη αρχίσει τις έρευνές τους στο ηλιακό μας σύστημα. Ο Ουρανός, ο Ποσειδώνας, ο Πλούτονας και άλλοι μακρινοί πλανήτες ανακαλύφθηκαν πολύ αργότερα. Κινούνται πολύ πιο αργά στις τροχιές τους, γι' αυτό και είναι δύσκολο να τους ξεχωρίσουμε από τα αστέρια. Ο Ουρανός είναι ένας γίγαντας φτιαγμένος από αέρια. Βρίσκεται 20 φορές πιο μακριά από τον ήλιο και ολοκληρώνει σε 8 χρόνια την περιφορά του γύρω από αυτόν. Ο άξονας του ουρανού είναι ουσιαστικά επίπεδο σε σχέση με την τροχιά του. Έχει πάντα την ίδια κατεύθυνση και έτσι μοιάζει να γυρίζει στην τροχιά του σαν μπάλα. Κάποιες φορές κινούμενος προς τα μπρος, αλλά περιστρεφόμενος προς τα πίσω. Ο ουρανός γυρίζει γύρω από τον αξονά του σε 17 ώρες. Αυτό κανονικά σημαίνει 8,5 ώρες ημέρας και 8,5 ώρες νύχτας. Στην πραγματικότητα δεν είναι έτσι. Εξαιτίας της μονόπλευρης θέσης του, η μία πλευρά του ουρανού παραμένει εκτεθειμένη στον ήλιο όσο διαρκεί η μισή περιφορά του, ενώ η υπόλοιπη μισή παραμένει στο σκοτάδι. Ένα έτος του ουρανού διαρκεί όσο 84 έτη δικά μας, δηλαδή 42 στον ήλιο και 42 στο σκοτάδι. Μια πολύ μακριά μέρα και μια εξίσου μακριά νύχτα. Ο πιο μακρινός από τους πλανήτες είναι ο Πλούτονας. Είναι επίσης και ο μικρότερος πλανήτης, μικρότερος ακόμα και από τη δική μας Σελήνη. Ο Πλούτονας συνοδεύεται από ένα φεγγάρι που έχει το μισό του μέγεθος, τον Χάροντα. Αυτά τα δύο σώματα βρίσκονται πολύ κοντά το ένα στο άλλο και σχηματίζουν ένα διπλό πλανήτη. Ο Πλούτονας είναι ένας πολύ παράξενος πλανήτης. Κινείται πάνω σε μια τροχιά που ορίζεται από έναν άξονα με μεγαλύτερη κλίση από τους υπόλοιπους πλανήτες. Πέρα από αυτό, η τροχιά του Πλούτονα είναι τόσο εκτός κέντρου που κόβει στη μέση το μονοπάτι του Ποσειδώνα.
Το 1978 ο Πλούτωνας διέσχισε την τροχιά του Ποσειδώνα και τώρα κινείται μέσα σε αυτήν, όπως βλέπετε στα δεξιά της οθόνης σας. Μέχρι το τέλος του αιώνα, ο Πλούτωνας θα βρίσκεται πιο κοντά στον ήλιο από ότι ο Ποσειδώνας. Το 2000 ο Πλούτωνας θα διασχίσει πάλι την τροχιά του Ποσειδώνα και θα είναι ξανά ο πιο μακρινός πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Με αυτές τις προσπεράσεις που γίνονται μεταξύ του Πλούτωνα και του Ποσειδώνα, υπάρχει περίπτωση να συγκρουστούν κάποια μέρα? Δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί κάτι τέτοιο. Αν και οι τροχιές τους διασταυρώνονται, οι δύο πλανήτες δεν συναντιούνται ποτέ. Οι πορείες τους είναι συγχρονισμένες με έναν εκπληκτικό τρόπο. Ανακαλύψαμε τους δακτύλιους του Ποσειδώνα παρακολουθώντας την πορεία που διέγραφε μπροστά από τα αστέρια. Αυτό είναι ένα αστέρι μόλις πριν περάσει ο Ποσειδώνας. Εξαφανίζεται δύο φορές πριν την εμφάνιση του Ποσειδώνα και δύο φορές μετά. Ένα σίγουρο σημάδι για την ύπαρξη δακτυλίων. Πολλά χρόνια αργότερα το διαστημικό όχημα Voyager 2 πέρασε δίπλα από τον Ποσειδώνα και τον φωτογράφησε. Μας έδωσε τις αποδείξεις. Ο Ποσειδώνας είχε όντως δακτύλιους. Ένα άλλο διαστημικό όχημα μας έδωσε τα ίδια στοιχεία και για το Δία. Η δική του όμως δακτύλη είναι τόσο λεπτή που δεν είναι ορατή από τη Γη. Όταν ο Γαλιλαίος είδε τον Κρόνο, νόμισε ότι είχε δύο φεγγάρια. Σήμερα οι δακτύλοι του Κρόνου είναι πλέον προσιτοί σε μας. Οι αστρονόμοι έχουν αρχίσει να ανακαλύπτουν πλανήτες οι οποίοι περιστρέφονται γύρω από αστέρια έξω από το ηλιακό μας σύστημα. Αυτοί οι πλανήτες φαίνεται να έχουν το ίδιο μέγεθος με τον γιγαντιαίο Δία μας. Μπορούμε λοιπόν να υποθέσουμε ότι αν κάποιος κοιτάξει τον ήλιο μας από μια μακρινή απόσταση, θα μπορέσει να ξεχωρίσει το Δία, ενώ η Γη μας, βρισκόμενη δίπλα στον ήλιο, δεν θα είναι σίγουρα ορατή. Την επόμενη εβδομάδα θα χρησιμοποιήσουμε τον Άρη, τον κόκκινο πλανήτη, σαν οδηγό για να διακρίνουμε τις δύο κινήσεις της Γης. Τη μεγάλη ετήσια περιφορά της γύρω από τον ήλιο και την σύντομη ημερήσια περιστροφή της γύρω από τον αξονά της. Την επόμενη εβδομάδα θα δούμε πώς τα αστέρια μας δείχνουν την κίνηση της Γης και θα ανακαλύψουμε ότι η Γη είναι ένα γιγαντιαίο ρολόι που μας δείχνει την ώρα με τη βοήθεια των αστεριών. Ρολόι αυτό μας δείχνει κάτι περισσότερο από την ώρα. Σε κάθε ρολόι υπάρχει πάντα μια πηξίδα. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε πώς να το χρησιμοποιείτε. Όλα αυτά τα σημάδια οδηγεί μας λένε ότι η Γη γυρίζει. Γυρίζει όμως γρήγορα ή αργά. Παρομοιάστε τον ήλιο με έναν καθεδρικό ναό και τη Γη με μια μπάλα ποδοσφαίρου και θα το ανακαλύψετε. Η σελήνη φωτίζει τη Γη και η Γη όμως φωτίζει τη σελήνη. Θα σας δούμε την επόμενη εβδομάδα στη σελήνη, κάτω από το φως της Γης. Καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία μίξη ήχου Χρήστος Αδαμόπουλος. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τη Γη. Τη στιγμή που εξετάζουμε βρισκόμαστε εδώ. Σε 6 εβδομάδες όταν η Γη θα προηγηθεί στην τροχιά της θα βρεθούμε εδώ, στο ηλιοστάσιο. Η κίνηση των πλανητών εξαρτάται από την απόστασή τους από τον ήλιο. Όσο πιο μακριά βρίσκονται, τόσο πιο αργά κινούνται. Έτσι λοιπόν, ο γείτονάς μας ο Άρης κινείται πιο αργά από τη Γη.
Η ταχύτητά μας είναι 107.000 χιλιόμετρα την ώρα. Ο Άρης, ο κόκκινος πλανήτης, κινείται μόνο με 87.000 χιλιόμετρα την ώρα. Κάθε 2 χρόνια περίπου η Γη προλαβαίνει τον Άρη. Τοποθετείται ανάμεσα στον Άρη και τον Ήλιο, μέχρι που ο Ήλιος, η Γη και ο Άρης ευθυγραμμίζονται. Όταν ο Άρης βρίσκεται απέναντι από τον Ήλιο, βλέπουμε τον Ήλιο να κινείται προς τον νότο το μεσημέρι. Τα μεσάνυχτα, στην ακριβώς αντίθετη πλευρά, βρίσκουμε τον Άρη. Η Γη συνεχίζει να διαγράφει την τροχιά της, κινούμενη με μεγαλύτερη ταχύτητα από τον Άρη. Γι' αυτό το λόγο ο Άρης εμφανίζεται στον ουρανό πιο νωρίς κάθε βράδυ. Ο Άρης όμως και τα αστέρια μοιάζουν να προχωρούν προς τα δεξιά κάθε βράδυ, επειδή η Γη γυρίζει γύρω από τον αξονά της. Την ίδια ακριβώς ώρα η Γη συνεχίζει να ταξιδεύει γύρω από τον ήλιο. Όπως προηγείται, προλαβαίνει τον Άρη κάθε 2 χρόνια. Η τροχιά που ακολουθούμε βρίσκεται μέσα στο ίδιο πλαίσιο με τον ήλιο και τους άλλους πλανήτες. Στον ορίζοντα, απείρως πιο μακρινά από τους πλανήτες, βλέπουμε τα αστέρια και τους αστερισμούς του ζωδιακού κύκλου. Αν αντί προς αυτόν τον ορίζοντα κοιτάξουμε προς τα πάνω, θα δούμε τον μπολικό αστέρα, τον οδηγό μας, στην ίδια πάντα ευθεία με τον άξονα της Γης. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, όλα τα αστέρια μοιάζουν να κινούνται γύρω από τον μπολικό αστέρα. Μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε αυτή την κίνησή του κοιτάζοντας τη Μεγάλη Άρκτο. Αυτό το βράδυ, γύρω στις 9, η Μεγάλη Άρκτος βρίσκεται κάθετα, ακριβώς από πάνω μας. Για 8 ώρες μέχρι την αυγή, η Μεγάλη Άρκτος γυρίζει γύρω από τον μπολικό αστέρα. Το πρωί θα βρίσκεται εδώ. Σε 8 ώρες, η Μεγάλη Άρκτος θα έχει καλύψει το 1/3 μιας ολοκληρωμένης στροφής. Ουσιαστικά, η Μεγάλη Άρκτος δεν έχει κινηθεί. Η όποια κίνησή της αντικατοπτρίζει την κίνηση της Γης. Η Γη κάνει μια ολική περιστροφή σε 24 ώρες. Σε 8 ώρες διαγράφει το 1/3 της τροχιάς της. Εμείς μπορούμε να εντοπίσουμε αυτό το 1/3 στον ουρανό. Είναι το 1/3 ενός κύκλου που διαγράφει η Μεγάλη Άρκτος. Οι αστερισμοί που κινούνται γύρω από τον μπολικό αστέρα σχηματίζουν ένα γιγαντιαίο ρολόι. Μας δίνουν το μέτρο του χρόνου και με την περιφορά της Γης το μέτρο του χώρου. Την ημέρα μπορούμε να δούμε την περιφορά της Γης λόγω του ήλιου. Τα ηλιακά ρολόγια μας δίνουν το χρόνο δείχνοντάς μας τη θέση της Γης σε σχέση με τον ήλιο. Και εκτός του ότι μας δίνουν το χρόνο, τα ρολόγια μας μπορούν να μας πούνε και πού βρισκόμαστε. Βάλτε το ρολόι σας μπροστά στον ήλιο, τοποθετώντας τον ανάμεσα στο μικρό δείκτη και τον αριθμό 12, ακριβώς στη μέση. Ο αριθμός 12 δείχνει πάντα τον νότο. Κάθε ρολόι είναι και μία μικρή πηξίδα. Στις 4 το απόγευμα τοποθετήστε τον ήλιο μεταξύ του 4 και του 12 προς την κατεύθυνση του 2. Το 12 θα δείχνει τον νότο. Στις 6 το απόγευμα ευθυγραμμίστε τον ήλιο μεταξύ του 6 και του 12 στον αριθμό 3. Ο ήλιος δείχνει τη δύση, ενώ το 12 δείχνει όπως πάντα τον νότο. Έτσι το ρολόι σας που αγοράσετε για να σας μετράει το χρόνο, μετράει επίσης και το χώρο και την περιστροφή της Γης. Η Γη όμως γυρίζει αργά ή γρήγορα. Ας φανταστούμε το χώρο σε μια άλλη κλίμακα. Ένα μοντέλο που θα έχει μειωθεί στις ανθρώπινες διαστάσεις. Ο ήλιος έχει το μέγεθος ενός καθεδρικού τρούλου και η Γη το μέγεθος μιας μπάλας ποδοσφαίρου. Σε αυτή την κλίμακα η απόσταση μεταξύ Γης και ήλιου είναι 5 χιλιόμετρα, σαν να κινούσε η μπάλα στις άκρες μιας πόλης. Στο μοντέλο αυτής της κλίμακας η μπάλα, δηλαδή η Γη, κινείται πολύ αργά. Θα ήθελε μια ολόκληρη ημέρα για να διασχίσει μια μόνο περιοχή του ποδοσφαιρικού γηπέδου. Το πέναλτι που θα το χτυπούσε κάποιος στα 11 μέτρα θα διαρκούσε σχεδόν 11 ώρες. Ακόμα και η περιστροφή της Γης γύρω από τον αξονά της θα γινόταν με υπερβολικά αργούς ρυθμούς. Μία και μοναδική περιστροφή μεταξύ 2 γκολ.
Πρέπει να φανταστούμε την κίνηση της Γης σαν μια μηδαμινή κίνηση μέσα σε έναν άδειο χώρο γύρω από τον μακρινό ήλιο. Τα μικροσκοπικά όντα όμως που βρίσκονται προσκολλημένα πάνω στην μπάλα ποδοσφαίρου βλέπουν τα 100 μέτρα που καλύπτει η μπάλα καθημερινά σαν ένα πολύ μεγάλο ταξίδι. Βρισκόμαστε πάνω στη Γη και είναι δύσκολο να συνειδητοποιήσουμε ότι θα έχουμε να ταξιδέψουμε 500.000 χιλιόμετρα μέχρι την ίδια ώρα αύριο. Κάθε μήνα, μερικά βράδια μετά τη νέα σελήνη, η σελήνη δεν φωτίζει πια τη Γη, αλλά η Γη φωτίζει τη σελήνη. Εάν ο ουρανός είναι καθαρός, θα δείτε στα δεξιά της ημισελήνου ολόκληρο τον σεληνιακό δίσκο ελάχιστα φωτισμένο. Αυτό το γκριφός είναι το φως της Γης. Είναι το φως του ήλιου που αντανακλά η Γη πάνω στη σελήνη και μετά η σελήνη το αντανακλά πάλι πάνω στη Γη. Αν οι αστροναύτες στη σελήνη κοίταζαν τη Γη, να τι θα έβλεπαν. Ένα μέρος της Γης να μεγαλώνει τμηματικά. Τότε, όπως θα βλέπαμε τη νέα σελήνη, οι αστροναύτες θα έλεγαν «Να μια γεμάτη Γη». Θα τους ζάλιζε το φαινομενικά τεράστιο μέγεθος της Γης που με τα λευκά σύννεφά της και τον μπολικό πάγο είναι 100 φορές πιο λαμπερή από τη σελήνη. Δύο μέρες αργότερα θα έβλεπαν τη Γη να μειώνει το μέγεθός της. Τώρα πίσω στη Γη. Μην ξεχνάτε ότι την Τρίτη, Τέταρτη και Πέμπτη νύχτα μετά από τη Νέα Σελήνη μπορείτε να δείτε το φως της Γης πάνω στο σταχτή φεγγάρι. Και όταν το δείτε, θυμηθείτε. Αυτή είναι η αντανάκλαση του πλανήτη μας. Η αντανάκλαση των φωτισμένων από τον ήλιο λευκών συννεφών μας. Την επόμενη εβδομάδα θα μελετήσουμε το Δία. Μέχρι το 1999, κάθε άνοιξη, θα μπορείτε να δείτε τον Δία μόλις πριν από την Ανατολή. Γιατί όμως όχι το βράδυ? Πού είναι ο Δίας? Βρίσκεται πάρα πολύ μακριά, πέρα από τη ζώνη των αστεροειδών. Ο Δίας είναι ο μεγαλύτερος πλανήτης του ηλιακού μας συστήματος. Μέσα στη διάμετρό του χωράει 12 φορές τη Γη. Είναι όμως πολύ διαφορετικός από τον πλανήτη μας. Είναι μια γιγαντιαία σφαίρα αερίων. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε 4 από τα 16 φεγγάρια του. Και θα δούμε επίσης πώς τον 17ο αιώνα ο Γαλιλαίος, κοιτάζοντας αυτά τα 4 φεγγάρια, ανακάλυψε έναν τρισδιάστατο ουρανό. Γιατί η σελήνη του Δία, η Ιώ, είναι το πιο πολύχρωμο σώμα του ηλιακού μας συστήματος? Και γιατί βλέπουμε τα 4 φεγγάρια του Δία ευθυγραμμισμένα σε έναν επικλινή άξονα? Όλα αυτά λόγω του επικλινή άξονα της Γης. Κάθε μήνα η σελήνη περνάει μπροστά από τον Άρη. Κοιτάζοντας τον Άρη από νύχτα σε νύχτα, μπορείτε να παρακολουθήσετε το ταξίδι της σελήνης γύρω από τη Γη. Πολύ σύντομα θα ταξιδέψουμε και στον Άρη. Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη. Μετάφραση Ρόζα Καλούδη. Αφήγηση Σπύρος Μιλιώνης. Ηχοληψία Μίξη Ήχου Χρήστος Αδαμόπουλος. Διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Σήμερα βρισκόμαστε εδώ 8 εβδομάδες πριν από την ησημερία. Σε 5 εβδομάδες θα φτάσουμε στο θερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί τη μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, την 21η Ιουνίου. Μέχρι το 1999 το πιο λαμπερό αντικείμενο στον ουρανό τα πρωινά της Άνοιξης θα είναι ο Δίας, ο μεγαλύτερος πλανήτης. Γιατί όμως τα πρωινά?
Από την αρχή του χρόνου ο Δίας, πολύ αργός στην τροχιά του, βρισκόταν κρυμμένος πίσω από τον ήλιο. Καθώς προχωρεί στην τροχιά της, η γη αποκαλύπτει το Δία. Εμφανίζεται λοιπόν ο Δίας σιγά σιγά στα δεξιά του ήλιου. Γι' αυτό ακριβώς μπορούμε να δούμε το Δία νωρίς το πρωί πριν από την αυγή. Ο Δίας εμφανίζεται πριν από τον ήλιο. Μετά εμφανίζεται ο ήλιος και φωτίζει την ατμόσφαιρα, η οποία μετατρέπεται σε ένα γαλάζιο φίλτρο που κρύβει τους πλανήτες και τα αστέρια. Κατά τη διάρκεια της ημέρας ο ήλιος διασχίζει τον ουρανό από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το απόγευμα, όσο ο ήλιος βρίσκεται ακόμα ψηλά, ο Δίας βρίσκεται στα δεξιά, δίοντας αόρατα στον ορίζοντα. Οι πλανήτες που βρίσκονται στα δεξιά του ήλιου δίουν πριν από αυτόν και το βράδυ δεν τους βλέπουμε πια. Όταν βγαίνουν τα αστέρια, ο Δίας βρίσκεται χαμηλά στον ορίζοντα. Το φθινόπωρο όμως ο Δίας θα έχει μετατοπιστεί στα αριστερά του ήλιου. Ο ήλιος θα δύσει πριν από το Δία. Και έτσι ο μεγάλος πλανήτης θα έχει αρκετή ώρα για να λάμψει στο βραδινό ουρανό. Το ίδιο συμβαίνει και με τα αστέρια. Ο Αρίωνας βρισκόταν στα αριστερά του ήλιου όταν τον είδαμε από τη γη τον Απρίλιο. Τον είδαμε το βράδυ. Μετά η γη συνέχισε το ταξίδι της γύρω από τον ήλιο και ο ήλιος γλίστρησε ανάμεσα στη γη και τον Αρίωνα. Τώρα ο Αρίωνας διασχίζει τον ουρανό χωρίς να γίνεται ορατός, κρυμμένος πίσω από τη λάμψη του ήλιου. Όπως η γη συνεχίζει να γυρίζει μπαίνοντας στο φθινόπωρο, ο Αρίωνας θα μετακινηθεί στα δεξιά του ήλιου και θα τον δούμε στον πρωινό ουρανό πριν από την Ανατολή. Μην ξεχνάτε όμως, οτιδήποτε βρίσκεται στα δεξιά του ήλιου, η σελήνη, οι πλανήτες ή τα αστέρια, είναι ορατά το πρωί. Ο Δίας βρίσκεται πολύ πιο μακριά από τον Άρη και τη ζώνη των αστεροειδών. Βρίσκεται 5 φορές πιο μακριά από τον ήλιο από ό,τι εμείς. Ο Δίας είναι ένας πλανήτης από αέρια, ο μεγαλύτερος στο ηλιακό μας σύστημα. Η Γη θα μπορούσε να χωρέσει 12 φορές μέσα στην ευθεία της διαμέτρου του. Πάρτε τα κιάλια σας και ρίχτε μια ματιά. Θα δείτε 4 μικρά σημεία σε μια ευθεία στα δεξιά και τα αριστερά του πλανήτη. Είναι τα 4 μεγάλα φεγγάρια του Δία, τα φεγγάρια του Γαλιλαίου, που ανακαλύφθηκαν από αυτόν τον Ιανουάριο του 1610. Ήταν μια πολύ μεγάλη ανακάλυψη για την ανθρωπότητα. Σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι πίστευαν ότι τα αστέρια και οι πλανήτες ήταν προσεκτικά τοποθετημένα στον ουράνιο θόλο, ο Γαλιλαίος ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τηλεσκόπιο για να παρατηρήσει τον ουρανό. Ο Γαλιλαίος παρατήρησε ότι αυτά τα 4 σημεία μετακινούνταν από νύχτα σε νύχτα. Όπως τα κοίταζε, συνειδητοποίησε ότι δεν μπορεί να ταξίδευαν απλώς στην επιφάνεια του ουράνιου θόλου, άρα θόλος δεν υπήρχε. Τα 4 μικρά σώματα περιστρέφονταν γύρω από το Δία όπως περιστρεφόταν και η σελήνη γύρω από τη Γη. Κινούνταν μέσα στο διάστημα. Ο Γαλιλαίος είχε ανακαλύψει έναν τρισδιάστατο ουρανό, ο οποίος υπάρχει μαζί μας ακόμα και σήμερα. Αυτά τα 4 φεγγάρια, η Ιώ, η Ευρώπη, ο Γανιμίδης και η Καλιστό, έχουν περίπου το μέγεθος της δικής μας σελήνης, αλλά κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα. Η σελήνη ολοκληρώνει μια περιστροφή της γύρω από τη Γη σε 4 εβδομάδες, ενώ τα φεγγάρια του Δία περιστρέφονται γύρω του μόνο σε μερικές ημέρες, παρότι ο Δίας είναι 1000 φορές μεγαλύτερος από τη Γη. Ο ταχύτερος από αυτούς τους δορυφόρους είναι η Ιώ. Η περιστροφή της γύρω από το Δία διαρκεί μόλις 1,5 ημέρα. Η Ιώ είναι το μοναδικό σώμα εκτός από τη Γη όπου έχουν παρατηρηθεί ηφαιστειογενείς εκρήξεις. Γύρω από το Δία η θερμοκρασία είναι μείον 200 βαθμοί Κελσίου. Η λάβα της Ιούς εκτοξεύεται με θερμοκρασία 400 βαθμών Κελσίου και όταν ξαναπέφτει κάτω συνεχώς επανασχηματίζει την επιφάνεια της Ιούς. Μέχρι το 1999 κάθε άνοιξη θα μπορείτε να δείτε το Δία το πρωί. Θα δείτε τα 4 φεγγάρια του Δία. Κάποιες φορές θα βρείτε 3 σημεία στα δεξιά και 1 στα αριστερά. Το επόμενο βράδυ θα δείτε ένα μοναδικό δορυφόρο στα δεξιά του Δία και 3 στα αριστερά του. Την επόμενη μέρα όμως τα πράγματα θα έχουν ήδη αλλάξει. Θα δείτε και τα 4 φεγγάρια στα δεξιά του. Με κι άλλα θα δείτε τα 4 φεγγάρια να σχηματίζουν μια λοξή ευθεία.
Στην ουσία διαγράφουν την τροχιά τους στο ίδιο πλαίσιο μαζί με τους πλανήτες και τον ήλιο. Όμως ο επικλινής άξονας της Γης τα κάνει να δείχνουν ότι γέρνουν προς τον ανατολικό ορίζοντα από όπου ανατέλει και ο Δίας. Όταν βλέπουμε το Δία στα δυτικά, τα τέσσερα σημεία θα βρίσκονται πάνω σε μια ευθεία που γέρνει προς τη Δύση από όπου χάνεται και ο Δίας. Κάθε μέρα οι ζωές μας καθορίζονται από τον επικλινή άξονα της Γης. Οι εποχές, η ζέστη, το κρύο, οι μεγαλύτερες ή οι μικρότερες ημέρες. Και επιτέλους μπορούμε να δούμε αυτή την κλίση μέσω του Δία. Το βράδυ μπορείτε να ακολουθήσετε τη σελήνη όπως περνάει από τον έναν πλανήτη στον άλλο. Το 1997 θα μπορούσατε να δείτε τον Άρη μια παλάμη αριστερά από τη σελήνη. Αυτό προανήγγειλε μια συνάντηση Άρη-Σελήνης η οποία συνέβη απλώς φαινομενικά. Η σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά μας και ο Άρης βρίσκεται 300 φορές πιο μακριά. Το πέρασμα όμως της σελήνης μπροστά από τον Άρη μας βοηθάει να φανταστούμε το μηνιαίο ταξίδι της σελήνης γύρω από τη Γη. Αρχικά η σελήνη βρίσκεται στα δεξιά του Άρη. Την επόμενη μέρα έρχεται η συνάντηση. Η σελήνη περνάει μόλις κάτω από τον Άρη και μια μέρα μετά θα έχει μετακινηθεί ακόμη πιο αριστερά. Καθώς βλέπετε τη σελήνη να περνάει μπροστά από τους πλανήτες κάθε βράδυ, μπορείτε να φανταστείτε πώς περιστρέφεται γύρω από τη Γη σε 4 εβδομάδες. Έχουμε ήδη βρεθεί στη σελήνη και σίγουρα θα επισκεφτούμε πολύ σύντομα και τον Άρη. Την επόμενη εβδομάδα θα σας δείξουμε γιατί ο Ερμής εμφανίζεται τόσο σπάνια μακριά από τον ήλιο και γίνεται ορατός. Θα περάσουμε μαζί μια πολύ μακρινή καυτή μέρα και μια εξίσου μακρινή παγωμένη νύχτα σε αυτό το μικρό πλανήτη, ο οποίος ενώ ταξιδεύει τόσο γρήγορα γύρω από τον ήλιο, περιστρέφεται πολύ αργά γύρω από τον άξονα του, τόσο αργά που ο ήλιος πολλές φορές ανατέλει πριν ακόμα δύσει. Όλη του τη ζωή ο Κοπέρνικος ονειρευόταν να δει τον Ερμή, αλλά δεν τα κατάφερε. Στα τέλη Μαΐου θα είναι η επέτειος του θανάτου του. Μας άφησε μια υπέροχη ανακάλυψη. Η Γη δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος. Η Γη και οι πλανήτες περιστρέφονται γύρω από τον ήλιο. Το όραμα του Κοπέρνικου και οι υπολογισμοί του Γιώχαν Κέπλερ μας βοήθησαν να φτάσουμε στη σελήνη. Πολύ σύντομα θα φτάσουμε και στον Άρη. Ο Άρης θα είναι η αποστολή μας για την επόμενη εβδομάδα. Μέχρι τότε, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλιο Γη. Διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Τώρα βρισκόμαστε εδώ. Η Γη μας μεταφέρει από την αερινή ησημερία στο θερινό ηλιοστάσιο την 21η Ιουνίου. Κάθε 4 μήνες συναντιόμαστε με τον Ερμή. Το πρόβλημα όμως με τον Ερμή είναι ότι βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στον ήλιο. Ποτέ δεν απομακρύνεται από αυτόν. Γι' αυτό και τον περισσότερο καιρό βρίσκεται χαμένος μέσα στη λάμψη του. Όταν ο Ερμής βρίσκεται δίπλα στον ήλιο, η λάμψη του δεν μας επιτρέπει να τον δούμε. Το πρωί, ο ήλιος εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με τον Ερμή και φωτίζει την ατμόσφαιρα. Ο Ερμής εξαφανίζεται αμέσως μες στο γαλανό ουρανό.
Πριν 4 μήνες ο Ερμής βρέθηκε έξω από το δίσκο του ήλιου, στο πλάι του, και έτσι μπορέσαμε να τον δούμε. Να τι συνέβη κατά τη διάρκεια αυτών των 4 μηνών. Ο Ερμής ταξιδεύει πολύ γρήγορα στην τροχιά του. Χρειάστηκε μόνο 3 μήνες για να ολοκληρώσει μια περιστροφή γύρω από τον ήλιο και να καταλήξει εδώ, σε αυτό το σημείο. Κατά τη διάρκεια αυτών των 3 μηνών η γη κάλυψε το 1/4 της τροχιάς της. Μετά ο Ερμής χρειάστηκε άλλον ένα μήνα για να περάσει έξω από το δίσκο του ήλιου. Σε αυτό το σημείο ο Ερμής εμφανίζεται μια μισή ώρα πριν τον ήλιο. Έχει χρόνο να λάμψει. Και εσείς έχετε χρόνο να τον δείτε πριν ανατείλει ο ήλιος. Ο Ερμής κινείται με υπερβολικά μεγάλη ταχύτητα στην τροχιά του, γυρίζει όμως πάρα πολύ αργά γύρω από τον άξονα του. Η έλξη του ήλιου έχει ελαττώσει την ταχύτητα περιστροφής του πλανήτη γύρω από τον εαυτό του και έτσι οι μέρες εκεί έχουν μεγάλη διάρκεια. Να πως θα περνούσε τη μέρα του ένας αστροναύτης στον Ερμή. Το μεσημέρι κάνει πολύ ζέστη, 400 βαθμούς Κελσίου. Ο Ερμής διαγράφει γρήγορα την τροχιά του αλλά περιστρέφεται αργά γύρω από τον εαυτό του. Εδώ ο αστροναύτης βλέπει τη δύση του ήλιου. Μια μεγάλη νύχτα αρχίζει όταν ο αστροναύτης μπαίνει στη σκοτεινή πλευρά. Μια νύχτα διάρκειας 3 μηνών. Ακόμα και όταν ο Ερμής ολοκληρώσει την περιστροφή του, ο αστροναύτης πίσω στο σημείο από όπου ξεκίνησε βρίσκεται ακόμα στη σκοτεινή πλευρά και κάνει πολύ κρύο. Μείον 150 βαθμούς Κελσίου. Μη στενοχωριέστε όμως, μας μένουν μόνο 6 εβδομάδες μέχρι την Αυγή. Επιτέλους, ξαναβρέθηκε στη φωτισμένη πλευρά του πλανήτη και τον περιμένουν άλλες 6 εβδομάδες μέχρι να έρθει το μεσημέρι, αφού όμως διαγράψει πρώτα 2 ολοκληρωμένες τροχές. Στον Ερμή μια μέρα δική μας διαρκεί 2 χρόνια. Τι φοβερός πονοκέφαλος για τον αστροναύτη μας. Ακόμα και στη μέση της ημέρας ο ουρανός είναι μαύρος. Δεν υπάρχει αέρας, δεν υπάρχει γαλανός ουρανός και ο ήλιος, αντί να δει, κάποιες φορές ανατέλει. Προλαβαίνει τον Ερμή επειδή ο πλανήτης κινείται πάρα πολύ αργά γύρω από τον εαυτό του. Στο νεκροκρέβατό του ο Νικόλαος Κοπέρνικος λυπόταν που δεν είχε δει ποτέ τον Ερμή. Στα τέλη Μαΐου είναι η επέτειος του θανάτου του Κοπέρνικου, ο οποίος πέθανε το 1593, τη χρονιά που εξέδωσε την εκπληκτική ανακάλυψή του. Ο ήλιος, η σελήνη και οι πλανήτες έμοιαζαν να περιφέρονται γύρω από τη γη. Ο ήλιος όμως είναι στην πραγματικότητα στο κέντρο. Οι πλανήτες δεν κινούνται γύρω από τη γη, αλλά από τον ήλιο. Το ίδιο κάνει και η γη. Βλέποντας τον ήλιο, τη σελήνη, τους πλανήτες να περιστρέφονται γύρω από μας, νομίσαμε ότι ήμασταν στο κέντρο των πραγμάτων. Η ανακάλυψη του Κοπέρνικου όμως ήρθε να ανατρέψει αυτή τη θεωρία. Κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε να δείτε στον ουρανό όλα αυτά που ανακάλυψε ο Κοπέρνικος. Κάθε 2 χρόνια βλέπουμε τον πλανήτη Άρη τους καλοκαιρινούς μήνες, πάντα λίγο πιο κίτρινο από τα υπόλοιπα αστέρια. Ο Άρης βρίσκεται κοντά σε εμάς, διαγράφει την αμέσως επόμενη από εμάς εξωτερική τροχιά. Είναι ο μοναδικός πλανήτης που γυρίζει γύρω από τον άξονα του με την ταχύτητα της Γης. Και όπως συμβαίνει και στη Γη, ο άξονας του έχει κλείσει. Το καλοκαίρι ο βόρειος πόλος του Άρη κοιτάζει τον ήλιο όπως και ο δικός μας και το χειμώνα βρίσκεται στη σκιά. Οι πολικοί πάγοι μετατρέπονται, συστέλλονται και διαστέλλονται ανάλογα με την εποχή. Ναι, υπάρχει εναλλαγή εποχών και στον Άρη. Έχουν μεγαλύτερη διάρκεια στον Άρη επειδή η περιστροφή του γύρω από τον ήλιο διαρκεί 2 χρόνια. Και επίσης επειδή βρίσκεται και πολύ πιο μακριά από τον ήλιο και από εμάς, με αποτέλεσμα να κάνει πολύ κρύο. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από μείον 90 μέχρι μείον 130 βαθμούς Κελσίου. Το λέμε κόκκινο πλανήτη λόγω της βραχώδους επιφάνειάς του που είναι καλυμμένη από ένα παχύ στρώμα με το ερυθροκάστανο χρώμα του στοιχείου του σιδήρου. Ο Άρης είναι ο πλανήτης που μοιάζει περισσότερο στη Γη. Είναι ο μοναδικός πάνω στον οποίο θα μπορέσουμε κάποια στιγμή να προσεδαφιστούμε στο κοντινό μέλλον. Μέχρι τώρα έχουμε καταφέρει μόνο να στείλουμε διαστημικά οχήματα έρευνας.
Το ταξίδι στον Άρη θα είναι μια υψηλής τεχνολογίας προσπάθεια. Για να χαρτογραφήσουμε όμως την πορεία που θα διαγράψουμε, θα χρησιμοποιήσουμε τους υπολογισμούς του 17ου αιώνα, τους οποίους μας κληροδότησε ο Johann Kepler, ο οποίος ανακάλυψε ότι όσο πιο κοντά βρίσκονται οι πλανήτες στον ήλιο, τόσο πιο γρήγορα ταξιδεύουν. Στο ηλιακό σύστημα κανένας πλανήτης δεν ταξιδεύει διαγράφοντας ευθείες γραμμές, αλλά ελλειπτικές τροχές. Για να στείλουμε ένα διαστημόπλοιο στον Άρη, πρέπει να βρούμε μια τροχιά η οποία αναχωράει μέσα στις φυσικές τροχές της Γης και του Άρη. Ο Άρης πρέπει να προηγείται από εμάς. Όπως ταξιδεύει πιο αργά από τη Γη, οι αστροναύτες μπορούν να τον προλάβουν στο σημείο όπου η τροχιά της Γης συναντάει την τροχιά του Άρη. Το ταξίδι θα διαρκέσει 9 μήνες. Μετά οι αστροναύτες θα έχουν αρκετούς μήνες για να εξερευνήσουν τον κόκκινο πλανήτη, όσο θα περιμένουν τη Γη και τον Άρη να φτάσουν το ακριβές σημείο που απαιτείται για το ταξίδι της επιστροφής. Το ταξίδι αυτό θα είναι πολύ πιο σύντομο. Όπως το διαστημόπλοιο θα πλησιάζει τη Γη, θα κατευθυνθεί προς τον ήλιο και θα επιταχύνει σαν να κατέβαιναν οι αστροναύτες από την κορυφή ενός βουνού. Ο Johann Kepler τα είχε ανακαλύψει όλα αυτά τον 17ο αιώνα. Ο κομήτης Hale Bopp πέρασε από εμάς στα τέλη του Μάρτη του 1997. Όπως συνέχισε το ταξίδι του, πέρασε πίσω από τον ήλιο. Είναι πια αόρατος, όχι όμως για εσάς, που μπορείτε να τον δείτε εδώ. Την επόμενη εβδομάδα θα ρίξουμε μια ματιά στη Σελήνη και θα δούμε τους πλανήτες. Θα μάθετε γιατί η Αφροδίτη είναι και ο Αυγερινός και η Πούλια. Ψάξτε για τη Σελήνη και θα δείτε το Δία. Κάθε μήνα είχαμε μια σύνοδο Δία Σελήνης. Να θυμάστε όμως ότι η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά μας, ενώ ο Δίας πολύ μακριά. Όταν τους δείτε να διασχίζουν μαζί τον ουρανό, σκεφτείτε απλώς ότι ο Δίας είναι 2.000 φορές πιο μακριά. Θα σας πάμε εκεί. Και ακόμα πιο μακριά προς τα αστέρια. Για να σας δείξουμε μόνο πόσο άπιαστα είναι. Το φως των αστεριών θέλει αιώνες ή και μία χιλιετηρίδα για να μας φτάσει. Κάποιες φορές αυτό το φως αλλάζει πορεία από την επίδραση της μάζας του ήλιου, όπως ένα μπαλάκι του γκολφ όταν προσπαθούμε να το ρίξουμε σε μία τρύπα. Στο επόμενο επεισόδιο θα συνειδητοποιήσετε πόσο καταλαβαίνετε τη διάσημη θεωρία της σχετικότητας του Αϊνστάιν. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη. Μετάφραση Ρώσα Καλούδη. Αφήγηση Βασίλης Παπαδόπουλος. Μίξη ήχου Δέσποινα Λαμπρούδη. Η Γη, το διαστημόπλοιό μας. Καλώς ήρθατε στο μεγάλο ταξίδι μας γύρω από τον ήλιο. Βρισκόμαστε εδώ, 10 εβδομάδες μετά από την ησημερία. Σε 3 εβδομάδες ακόμη θα βρεθούμε μπροστά στο θερινό ηλιοστάσιο που σηματοδοτεί την αρχή του καλοκαιριού. Στα τέλη του Μάρτη του 1997 ο κομήτης Hale Bopp πέρασε δίπλα μας. Βρισκόταν πάνω από το πλανητικό πλαίσιο. Και μπορέσαμε να τον δούμε στο σημείο της δύσης του ήλιου. Μετά εξαφανίστηκε. Πού μπορεί να πήγε? Όταν έφτασε ο κομήτης στο πλησιέστερο σημείο του στη Γη, βρισκόμασταν εδώ. 10 ημέρες αργότερα, όταν βρέθηκε πιο κοντά στον ήλιο, βρεθήκαμε εδώ. Στη διάρκεια των 2 μηνών, όταν ο κομήτης εκτοξεύθηκε προς το πλανητικό πλαίσιο, η Γη έφτασε σε αυτό το σημείο. Ο κομήτης έπαψε να είναι ορατός σε εμάς, επειδή βρέθηκε σχεδόν στην ίδια ευθεία με τον ήλιο. Μετά ο κομήτης πέρασε κάτω από το πλανητικό πλαίσιο και κατευθύνθηκε προς τις παρυφές του ηλιακού μας συστήματος. Όταν ο κομήτης βρέθηκε στην ίδια ευθεία με τον ήλιο, διέσχισε αόρατα τον ουρανό. Εσείς όμως τον βλέπετε εδώ, στις οθόνες σας.
Όταν ο πλανήτης Αφροδίτη ξεπροβάλλει πίσω από τον ήλιο, μπορείτε να τον δείτε στα αριστερά το βράδυ. Για περίπου 3 ή 4 μήνες, η Αφροδίτη είναι το πρώτο αστέρι που λάμπει μετά από τη δύση του ήλιου. Η Αφροδίτη λάμπει τόσο πολύ επειδή βρίσκεται κοντά και στον ήλιο και σε εμάς. Πέρα από αυτό, είναι ολόκληρη καλυμμένη από μια παχιά λευκή ατμόσφαιρα, η οποία δεν αντανακλά το φως του ήλιου. Όταν η Αφροδίτη βρίσκεται στα δεξιά του ήλιου, μπορείτε να τη δείτε το πρωί. Μετά, η Αφροδίτη και η Γη συνεχίζουν το ταξίδι τους γύρω από τον ήλιο, με την Αφροδίτη να κινείται με μεγαλύτερη ταχύτητα από εμάς. Σε μερικούς μήνες η Αφροδίτη έχει προηγηθεί τόσο πολύ που ευθυγραμμίζεται με τον ήλιο και εξαφανίζεται μέσα στη λάμψη του. Σταδιακά η Αφροδίτη φεύγει από τη λάμψη του ήλιου και γίνεται πάλι ορατή το βράδυ, στα αριστερά του ήλιου. Όταν κάποιος πλανήτης βρίσκεται στα αριστερά του ήλιου, γίνεται ορατός σε εμάς μόνο το βράδυ. Η Αφροδίτη διασχίζει τον ουρανό κάθε μέρα ακολουθώντας αόρατα τον ήλιο. Όταν ο ήλιος δει, η Αφροδίτη, δηλαδή η Πούλια, αρχίζει να λάμπει στα αριστερά του σημείου της δύσης του ήλιου. Από εβδομάδα σε εβδομάδα, η Αφροδίτη προχωράει όλο και περισσότερο μακριά από τον ήλιο. Όταν ο ήλιος δει, η Αφροδίτη λάμπει όλο και περισσότερο κάθε μέρα. Βλέπουμε και μεγαλύτερο μέρος της. Κάθε μήνα έχουμε μία σύνοδο Σελήνης Δία. Η Σελήνη βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το Δία. Να πώς συμβαίνει αυτό. Η Σελήνη χρειάζεται 4 εβδομάδες για να ολοκληρώσει το ταξίδι της γύρω από τη Γη. Χρησιμοποιώντας τη Σελήνη σαν σημείο αναφοράς, το μάτι σας πέφτει πάνω στον πλανητικό ορίζοντα. Κοιτάξτε τη Σελήνη και θα δείτε τους πλανήτες. Η Αφροδίτη. Ο Άρης, ο Δίας, ο Κρόνος. Όλα αυτά μόνο αν βρίσκεστε στη σκοτεινή πλευρά της Γης, επειδή όταν ο ήλιος λάμπει πάνω από τη φωτισμένη πλευρά της, τα αστέρια και οι πλανήτες πάβουν να είναι ορατά. Μία φορά κάθε μήνα το οπτικό πεδίο Γης Σελήνης κοιτάζει το Δία. Η Σελήνη βρίσκεται στην ίδια ευθεία με το Δία. Να θυμάστε όμως ότι ο Δίας βρίσκεται 2.000 φορές πιο μακριά από τον ήλιο από τη Σελήνη. Σε αυτή την αυθυγράμμιση η Σελήνη εμφανίζεται λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω από το Δία, αφού η τροχιά του γέρνει ελαφρώς πάνω στις τροχές των άλλων πλανητών. Την Αυγή, όταν ο ορίζοντας αρχίζει να λάμπει, τα αστέρια εξαφανίζονται και ο λαμπρότερος Δίας εξαφανίζεται μαζί με αυτά. Μόνο η Σελήνη παραμένει ορατή, ακόμα και την ημέρα. Βλέπετε το Δία και τη Σελήνη στον ουρανό να κυκλώνονται από τα αστέρια. Στην πραγματικότητα όμως, τα αστέρια βρίσκονται μακριά, στο άπειρο. Η Σελήνη βρίσκεται πολύ κοντά στη Γη. Εάν ο πλανήτης μας έβγαινε από την τροχιά του και πήγαινε προς τη Σελήνη με την ταχύτητα των 107.000 χιλιόμετρων την ώρα που ταξιδεύουμε, θα τη φτάναμε σε 4 ώρες. Για να φτάσουμε το Δία, ταξιδεύοντας πάνω σε μία ευθεία, θα χρειαζόμασταν έναν χρόνο. Μετά από 4 χρόνια θα φτάναμε στον ουρανό. Και μετά από 6 χρόνια στον Ποσειδώνα. Τα αστέρια όμως βρίσκονται πολύ μακριά, πολύ πιο μακριά από τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος. Για να φτάσουμε στο Α του Αετού θέλουμε 160.000 χρόνια, αν και βρίσκεται σχετικά κοντά μας, συγκριτικά με αστέρια που βρίσκονται στην άλλη πλευρά του γαλαξία και μπορεί να μην υπάρχουν πια. Ας ξανακατεβούμε όμως τώρα κάτω στη Γη, 4 ώρες από τη Σελήνη και ένα χρόνο από το Δία. Αυτές τις διαστάσεις μπορούμε να τις συγκρίνουμε με αυτές της καθημερινής μας ζωής. Εννοούμε βέβαια τις διαστάσεις του ηλιακού μας συστήματος που ανακαλύπτουμε κατά τη διάρκεια αυτού του ταξιδιού. Συνηθίσαμε να πιστεύουμε ότι το φως κινείται πάνω σε μία ευθεία. Όπως σκεφτόταν για το σύμπαν ο Αϊνστάιν, αποφάσισε ότι το διάστημα παραμορφώνεται από τη βαρύτητα, τη δύναμη πίσω από την έλξη των αστεριών και των γαλαξιών. Ένα σώμα τόσο μεγάλο όσο ο ήλιος κάνει μία βουτιά στο διαστημικό χρόνο. Και αυτή η βουτιά θεωρητικά μπορεί να δώσει μία κλίση στο φως, όπως ένα μπαλάκι του γκολφ παρεκκλίνει από την τρύπα. Αυτό ήταν απλώς μία θεωρία.
Επιβεβαιώθηκε όμως τη 14η Μαΐου του 1919. Εκείνη την ημέρα έγινε μια ολική έκλειψη ηλίου και το Β' του Ταύρου σχεδόν ευθυγραμμίστηκε με τον ήλιο, αλλά βρισκόταν βέβαια απείρως πιο μακριά. Ήταν αναμενόμενο να εμφανιστεί εδώ, κοντά στον ήλιο. Εμφανίστηκε όμως εδώ, μακριά από αυτόν. Στην ουσία, όπως το φως που έφτανε σε μας από το αστέρι, πέρασε κοντά από τον ήλιο και διέγραψε μια στροφή επηρεαζόμενο από τη μάζα του. Το είδαμε στα δεξιά, στο τέλος της ευθείας γραμμής, ενώ στην πραγματικότητα βρισκόταν στα αριστερά, λίγο πιο κοντά στον ήλιο. Έτσι, η τεράστια μάζα του ήλιου έδωσε μια κλίση στο φως. Το αστέρι εμφανίστηκε στα δεξιά, όταν στην πραγματικότητα βρισκόταν στα αριστερά. Αυτό έδειξε πως η θεωρία της σχετικότητας ήταν αληθινή. Την επόμενη εβδομάδα θα αρχίσουμε να προσπερνάμε τον ουρανό, ο οποίος βρίσκεται πολύ μακριά, πέρα από το χρόνο. Βρίσκεται τόσο μακριά που για χρόνια πιστεύαμε ότι ήταν αστέρι. Θα σας δείξουμε πώς ένας ερασιτέχνης αστρονόμος ανακάλυψε ότι ο ουρανός ήταν πλανήτης επειδή κινούταν στο διάστημα. Εκείνη την ημέρα το ηλιακό μας σύστημα διπλασίασε το μέγεθός του. Ο ουρανός είναι ένας τεράστιος και παράξενος πλανήτης. Γιατί περιστρέφεται ξαπλωμένος στην τροχιά του? Τι μπόρεσε να προκαλέσει την κλίση ακόμα και στους δακτύλιους γύρω του και τι προκαλεί τους ελιγμούς στην πορεία του? Ένας νεαρός αστρονόμος αποφάσισε την ύπαρξη ενός άγνωστου πλανήτη, ο Ποσειδώνας, ο πρώτος πλανήτης που ανακαλύφθηκε μέσω υπολογισμών. Πριν 200 χρόνια ο μεγάλος Γαλιλαίος σχεδόν ανακάλυψε τον Ποσειδώνα. Τον είχε δει με το τηλεσκόπιό του, αλλά τον πέρασε για ένα από τα φεγγάρια του Δία. Και πώς ανακαλύψαμε τον Πλούτονα, τον πιο μακρινό πλανήτη του ηλιακού μας συστήματος? Είναι στην πραγματικότητα πλανήτης? Ή υπήρξε ένα από τα φεγγάρια του Ποσειδώνα που ξέφυγε από την έλξη του και αυτονομήθηκε σαν πλανήτης? Άλλο ένα φεγγάρι πλησιάζει όλο και περισσότερο τον Ποσειδώνα. Σε πόσο καιρό θα γίνει η σύγκρουση? Και τι γίνεται με το μυθικό πλανήτη Χ, το 10ο πλανήτη? Υπάρχει πουθενά? Η απάντηση την επόμενη εβδομάδα. Καλό σας ταξίδι με το διαστημόπλοιο Γη.